Σε ευχαριστώ πολύ, Στράτο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω και αυτό γιατί αν μιλήσω πολύ, μάλλον θα σας μαυρίσω την καρδιά. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συγκρατημένος γίνεται, λέγοντας την κατάσταση όπως έχει. Τώρα, είναι προφανές ότι η χώρα μας διατρέχει ένα δεύτερο επιδημικό κύμα, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου. Και η κατάσταση από ό,τι φαίνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα χειροτερεύει. Ενδεικτικά μόνο να σας πω ότι την τελευταία εβδομάδα ο μέσος όρος των εβδομαδιαίος κυλιόμενος μέσος όρος των θανάτων έχει αγγίξει τους 20 ημερησίως. Την προηγούμενη εβδομάδα σε άλλη συνάντηση των σωματείων ο αριθμός αυτός ήταν 10 θάνατοι ημερησίως κατά μέσο όρο. Στην κορύφωση του πρώτου επιδημικού κύματος ποτέ δεν ξεπεράσαμε τους 5 θανάτους ημερησίως. Δηλαδή, μετράμε σήμερα σε ημερήσια βάση 4 φορές περισσότερους θανάτους κατά μέσο όρο από ό,τι μετρούσαμε στο πρώτο επιδημικό κύμα. Πριν 15 μέρες το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεχόταν πιέσεις σε επίπεδο νοσηλευωμένων και σε επίπεδο νοσηλευωμένων σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αντίστοιχες με τις ανώτατες πιέσεις που είχε δεχτεί στην κορύφωση, στο πικ του πρώτου επιδημικού κύματος. Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται υπερδιπλάσιο αριθμό νοσηλευωμένων σε μονάδες εντατικής θεραπείας και πολλαπλάσιο αριθμό νοσηλευωμένων στα νοσοκομεία. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πλέον δεν είναι στο κόκκινο, έχει ξεπεράσει το κόκκινο. Όπερ σημαίνει ότι πρακτικά αρχίζει και κατεβάζει ρολά για όλους τους υπόλοιπους ασθενείς, αυτούς οι οποίοι δεν πάσχουν από COVID. Τακτικά χειρουργία έχουν στην ουσία σταματήσει, τακτικά εξωτερικά ιατρία έχουν σταματήσει. Η μία μετά την άλλη, κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, νευρολογικές, ψυχιατρικές, καρδιολογικές, μετατρέπονται σε κλινικές COVID. Όπερ σημαίνει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ό,τι κάναμε δηλαδή και στο πρώτο επιδημικό κύμα, κατεβάζει ρολά για τους αυτούς οι οποίοι δεν πάσχουν από κοροναϊό και επικεντρώνει για ακόμη μία φορά στους δικαίους, στους ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν συμπτωματολογία από κορονοϊό, μη μπορώντας να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει και όλους τους υπόλοιπους ασθενείς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε 2-3 μύθους, αλλά η επικαιρότητα με αναγκάζει να καταπιαστώ με ένα βασικό επιχείρημα, ένα βασικό μύθο, ο οποίος αναπαράγεται από κυβερνητικά χείλη και αναπαρήχθη, αν θέλετε, και με τον πλέον επίσημο τρόπο και στο τελευταίο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ο μύθος ότι το δεύτερο επιδημικό κύμα, αυτό δηλαδή που αντιμετωπίζουμε τώρα, ήταν αναπόδραστο. Ό,τι και να είχαμε κάνει, θα μας είχε έρθει το δεύτερο επιδημικό κύμα. Η επιδημία κατέκλυσε την Ευρώπη, λογικό ήταν να κατακλείσει και εμάς. Και όσο και να είχαμε θωρακίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και να το είχαμε θωρακίσει, όσο και να είχαμε προσλάβει, ό,τι και να είχαμε κάνει, σε τέτοιες συνθήκες ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων, πάντοτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ήταν ανεπαρκές, ποτέ δεν θα αρκούσε, ποτέ δεν θα έφτανε, ποτέ δεν θα ήταν αρκετό. Τώρα, το συγκεκριμένο επιχείρημα και ο συγκεκριμένος μύθος στερείται οποιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια δεν ξέρω κι αν αξίζει κανείς να το απαντήσει με όρους επιστημονικούς. Εγώ να θυμίσω απλά τα εξής, ότι μετά το πρώτο επιδημικό κύμα υπήρχε ένα γενικευμένο κλίμα εφησυχασμού, το οποίο το καλλιεργούσε συνειδητά η ίδια η κυβέρνηση. Μιλώντας για το θαύμα της Ελλάδας, την επιτυχία της Ελλάδας, η οποία κατάφερε να έχει τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Και όντως έτσι ήταν, γιατί η χώρα αντέδρασε στο πρώτο επιδημικό κύμα, στην ουσία κλείνοντας, φρενάροντας την επιδημία από τα πάνω, επιβάλλοντας δηλαδή γενικευμένα μέτρα απομόνωσης, το αποκαλούμενο lockdown, αρκετά νωρίς σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Το κλίμα αυτό εφησυχασμού, της ελληνικής επιτυχίας, του ελληνικού θαύματος, ήταν αυτό το οποίο επέτρεψε στην κυβέρνηση να ανοίξει τον τουρισμό με όρους και προϋποθέσεις τις οποίες επέβαλε το μεγάλο κεφάλαιο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Αναφέρομαι στις τουριστικές επιχειρήσεις εγχώριες και ξένες, αναφέρομαι στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και στις αεροπορικές εταιρείες και τα προκλητικά πρωτόκολλα σχετικά με την πληρότητα των πλοίων, των αεροπλάνων, τα αντικρουόμενα συνέχεια πρωτόκολλα ως προς τα κριτήρια με τα οποία και τους όρους με τους οποίους θα δεχόμασταν επισκέπτες στη χώρα. Καλλιέργησε λοιπόν ένα κλίμα εφησυχασμού το οποίο δημιούργησε το έδαφος για το άνοιγμα του τουρισμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες επέβαλαν μεγάλες επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. Το κλίμα αυτό εφησυχασμού, αν θέλετε, ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και σε μια γενικευμένη χαλάρωση, αυτό το θαύμα και η επιτυχία της χώρας ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και σε μια γενικευμένη χαλάρωση των μέτρων αποστασιοποίησης και προφύλαξης σε πληθυσμιακό επίπεδο. Και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Το ερώτημα είναι, το δεύτερο επιδημικό κύμα, η εμφάνιση του δεύτερου επιδημικού κύματος και με την ένταση που έχει στην Ελλάδα, ήταν αναπόδραστη? Ναι, ήταν αναπόδραστη. Αν δεν πάρεις κανένα μέτρο για την αποφυγή του συγχρωτισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι αναπόδραστη. Αν δεν στήσεις μέσα σε 9 μήνες σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης, όπου να παρακολουθείς την επιδημία και την εξέλιξη της επιδημίας στην χώρα, με συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μεγάλης συνάρθρωσης του πληθυσμού, δηλαδή σχολεία, πανεπιστήμια, χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δεν στήσεις ομάδες δημόσιας υγείας σε γειτονιές και σε δήμους, οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της επιδημίας, την απομόνωση των θετικών κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση των θετικών κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση των επαφών τους και την απομόνωση των επαφών τους. Αν δεν πάρεις κανένα από αυτά τα μέτρα, αν δεν είσαι σε θέση ούτε καν να στήσεις ένα σύστημα στοιχειώδους καταγραφής της επιδημίας, ναι, το δεύτερο κύμα της επιδημίας είναι αναπόδραστο. Επίσης, αναπόδραστο είναι όταν δεν έχεις πάρει κανένα μέτρο για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το δεύτερο αυτό επιδημικό κύμα να σε βρίσκει εξίσου απροετοίμαστο ως προς το σκέλος της υγειονομικής αντιμετώπισης των συνεπειών του. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο, ότι κακώς προσλάβαμε τόσους υγειονομικούς, τελικά δεν τους χρειαστήκαμε. Σας θυμίζω τις εικόνες του Υπουργού Υγείας μέσα στις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας, όπου είχαμε στοκάρει από δωρεές μάσκες και αναπνευστήρες μετά από δωρεές από διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων, χωρίς όμως να έχουμε πάρει καμία πρόβλεψη να στελεχώσουμε αυτούς τους αναπνευστήρες, δηλαδή να φτιάξουμε κρεβάτια μονάδας εντατικής νοσηλείας, στελεχώνοντάς το με ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας το χρόνο δηλαδή να εκπαιδευτεί επίσης αυτό το δυναμικό. Ναι, όντως, αυτές τις συνθήκες, αν δεν πάρεις κανένα μέτρο για το φρενάρισμα της επιδημίας στην κοινότητα, την επιθετική δηλαδή παρακολούθηση της επιδημίας στην κοινότητα, το φρενάρισμά της, την τήρηση στοιχειωδών μέτρων αποφυγής συγχρονισμού σε όλες εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς της κοινότητας, αν δεν πάρεις κανένα μέτρο για τη ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ναι, όντως φτάνει στη σημερινή κατάσταση. Επειδή αυτό το επιχείρημα ότι το δεύτερο επιδημικό κύμα ήταν αναπόδραστο, συνέβη σε όλη την Ευρώπη, τι να κάναμε κι εμείς, και ό,τι και να κάναμε το ΕΣΥ δεν θα έφτανε, βασικό νομίζω σκοπό έχει την καλλιέργεια ενός κλίματος ιτοπάθειας. Και εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι, ξέρετε, υπάρχει και δυνατότητα να τα είχαμε κάνει διαφορετικά. Κοιτούσα πριν μπω στην σύνδεση μαζί σας, κοιτούσα ξανά τον δικτυακό τόπο του ΕΟΔΗ της Κούβας.
Η Ελλάδα έχει έναν πληθυσμό της τάξης των 10,7 εκατομμυρίων ατόμων. Η Κούβα έχει έναν πληθυσμό της τάξης των 11,3 εκατομμυρίων ατόμων. Στην Ελλάδα μετράμε ήδη σήμερα 57.000 κρούσματα και 784 θανάτους. Στην Κούβα μετράνε 7.300 κρούσματα και 130 θανάτους. Και όλα αυτά, στην Ελλάδα, όπου έχουμε ένα κατακεφαλήνα ΕΠ της τάξης των 20.000 δολαρίων ετήσιο κατακεφαλήν, όταν η Κούβα έχει ένα ετήσιο κατακεφαλήν εισόδημα της τάξης των 8.000 δολαρίων ετησίως. Η Κούβα, λοιπόν, με υποδιπλάσιο κατακεφαλήν εισόδημα, η Κούβα σε συνθήκες εμπάρκο, όπου δεν μπορεί να εισάγει αναπνευστήρες, ούτε καν ανταλλακτικά για αυτούς τους οποίους λειτουργεί, κατάφερε να διατηρήσει την επιδημία και τον και το βηματισμό της επιδημίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μετρώντας σήμερα υποτριπλάσιους θανάτους και υποδεκαπλάσια κρούσματα σε σχέση με την Ελλάδα. Υπάρχει και καλύτερα, δεν ήταν αναπόδραστη αυτή η συνθήκη. Πάλι προτού σας συναντήσω, κοιτούσα τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σας προκαλώ να τα δείτε, να δείτε τον αριθμό των κρουσμάτων και την εξέλιξη της επιδημίας στην Κίνα. Από την 1η Απριλίου του 2020, η Κίνα προσμετρά σε καθημερινή βάση, σας θυμίζω ότι η Κίνα ήταν το επίκεντρο της επιδημίας, του πρώτου επιδημικού κύματος, η Κίνα από 1η Απριλίου μετρά σε καθημερινή βάση διψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Ιδίως δε τους τελευταίους δύο μήνες δεν ξεπερνά τα 40 κρούσματα ημερησίως. Και αυτό γιατί η Κίνα στην πρώτη φάση, στο πρώτο επιδημικό κύμα, όταν η επιδημία ξέσπασε ανεξέλεγκτα, δεδομένου ότι ήταν και ένα εντελώς καινούριο φαινόμενο, η επιδημία εξαπλώθηκε στην κοινότητα, η Κίνα ακολούθησε την τακτική που ακολούθησε και η Ελλάδα, δηλαδή φρέναρε την επιδημία από τα πάνω, επιβάλλοντας γενικευμένο lockdown και υλοποίησε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ενίσχυσης του συστήματος υγείας με κατασκευή νέων νοσοκομείων όπου νοσήλευε όλα τα περιστατικά COVID, ακόμη και αυτά τα οποία ήταν ασυμπτωματικά, για να αποφύγει την ενδοοικογενειακή διασπορά της νόσου. Προχώρησε σε μαζικές μετακινήσεις και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού και επένδυση σε τεχνολογίες στις μονάδες, δηλαδή εντατικής θεραπείας. Μετά την ολοκλήρωση όμως του πρώτου επιδημικού κύματος, η Κίνα επένδυσε σε αυτό που λέμε το φρενάρισμα της επιδημίας στην κοινότητα. Επιδημιολογική επιτήρηση, ιχνηλάτηση, απομόνωση και κατάφερε στην ουσία, μετά το πέρασμα 6-7 ολόκληρων μηνών, να μην αντιμετωπίσει δεύτερο επιδημικό κύμα και να συγκρατήσει τον αριθμό των κρουσμάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Άρα, ούτε το δεύτερο επιδημικό κύμα ήταν αναπόδραστη συνθήκη στην Ελλάδα, αν είχαν πάρθει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας στην κοινότητα, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους όπου συναθρίζονται μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, δηλαδή στους έγκλειστους που λέμε πληθυσμούς όπως είναι οι οίκοι ευγερίας, τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, σε άλλους έγκλειστους πληθυσμούς όπως οι φυλακές, δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Κλείνω με το εξής. Υπάρχει μία αντίληψη ότι, και αυτός είναι ο δεύτερος μύθος που θα ήθελα έτσι επιγραμματικά μόνο να αγγίξω, υπάρχει η εντύπωση και η άποψη ότι εντάξει, φτάσαμε στην συνθήκη που φτάσαμε σήμερα, η επιδημία μας αφορά όλους, η επιδημία δεν χωράει σύνορα ή ταξικούς φραγμούς, μας αφορά όλους, μας επηρεάζει όλους και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, σαν μία γροθιά θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, αναλαμβάνοντας ο καθένας μας την ατομική του ευθύνη. Η άποψη αυτή έχει μία αλήθεια και πολλαπλά, εμπεριέχει μία αλήθεια και πολλαπλά ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι όντως η επιδημία, όπως και κάθε επιδημία διαχρονικά και ιστορικά, ταξικά σύνορα ή γεωγραφικά σύνορα δεν έχει. Η επίδραση όμως της επιδημίας πάνω μας είναι διαφορετική. Διαφορετικό είναι το τίμημα το οποίο πληρώνουν σε κρούσματα και θανάτους οι φτωχοί στις γειτονιές του Λονδίνου,
του Μπρόνξ στη Νέα Υόρκη και σε οποιαδήποτε άλλη φτωχογειτονιά, θα έλεγα και στοιχεία για την Ελλάδα, αντίστοιχη θα είναι και η εικόνα για την Ελλάδα, απλούστατα δεν έχουμε στοιχεία για να το καταγράψουμε αυτό στην Ελλάδα. Διαφορετικό είναι το τίμημα το οποίο πληρώνει σε κρούσματα και θανάτους τα φτωχά, τα λαϊκά στρώματα, και διαφορετικό είναι το τίμημα που πληρώνουν σε κρούσματα και θανάτους υψηλά εισοδηματικά στρώματα. Διαφορετικό είναι το τίμημα το οποίο πληρώνουν σε κρούσματα και θανάτους εργαζόμενοι στο χώρο του επισιτισμού, του τουρισμού, στις τηλεπικοινωνίες όπου στηβάζονται στα τηλεφωνικά κέντρα, και διαφορετικό είναι το τίμημα το οποίο πληρώνουν εργαζόμενοι σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Ενδεικτικά σας λέω ότι η πιθανότητα θανάτου από κορονοϊό στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έχουμε τα στοιχεία για τις καθαρίστριες, είναι υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη πιθανότητα θανάτου από κορονοϊό στα υψηλά διευθυντικά στελέχη ή σε εργολάβους καθαριότητας. Ομοίως, ο κίνδυνος θανάτου από κορονοϊό στους εργαζόμενους στο εμπόριο ή στο επισιτισμό είναι υπερδιπλάσιος από τον κίνδυνο θανάτου σε ιδιοκτήτες μεγάλων αλυσίδων, στο εμπόριο και ούτω καθεξής. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι εκτίθενται, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα μετρήσουν και υψηλότερα ποσοστά θανάτων λόγω της επιδημίας. Άρα ταξικά σύνορα δεν έχει επιδημία, οι επιπτώσεις της όμως είναι ταξικές. Και στο υγειονομικό σκέλος, πολύ δε μάλλον στο οικονομικό σκέλος. Όσο για την ατομική μας ευθύνη, έχω την εντύπωση ότι το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί, έχει απαντηθεί και από τα σωματεία. Νομίζω ότι υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που λέμε ανάληψη της ατομικής ευθύνης και ιδιωτικοποίηση της ευθύνης. Η κυβέρνηση αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει όλους αυτούς τους μήνες είναι να ιδιωτικοποιήσει την ευθύνη. Όχι να μας παροτρύνει στο να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αντιστοιχεί, στο να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Δηλαδή επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη από την ίδια σε εμάς. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και περιμένω να ακούσω τη συζήτηση και να παρέμβω αν χρειαστεί στην πορεία καθώς αυτή εξελίσσεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία. Για όσους μπήκανε στη συνέχεια, στο τέλος αφού μιλήσουν και οι τρεις καλεσμένοι μας θα έχουμε τη δυνατότητα για ερωτήσεις και για συζήτηση. Οπότε κρατήστε, μπορείτε να γράψετε και στο chat αν έχετε κάποια ερώτηση για να τη δούνε από τώρα. Ή στο τέλος θα κάνουμε τη διαδικασία μέσω του chat και μέσω του μικροφόνου. Να δώσω το λόγο τώρα στο Θανάση τον Κοκονά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγουμε καλά, έτσι. Ωραία. Περάσαμε και το δύσκολο τεστ της του πρώτου 20 λεπτού. Δεν έπεσε το σύστημα όπως έγινε στη σημερινή τηλεκπαίδευση, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι από το ξεκίνημα μάλλον της σχολικής χρονιάς, πιάνοντας και το νήμα από την Άνοιξη, γιατί η φετινή σχολική χρονιά στην ουσία ήταν μια συνέχεια της κατάστασης από την Άνοιξη που τα σχολεία έκλεισαν γύρω στα μέσα Μαρτίου, ξανά άνοιξαν κάποια στιγμή αρχές Ιουνίου. Και γνωρίζοντας όλη την κατάσταση αυτή, το Υπουργείο και η κυβέρνηση θεωρούσαν όλοι εμείς οι γονείς ότι υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος, ο χρόνος που εμείς δώσαμε γιατί κλειστήκαμε μέσα, γιατί ακολουθήσαμε όλα τα μέτρα την άνοιξη, ώστε τα σχολεία μας να ανοίξουν με ασφάλεια το Σεπτέμβριο. Ξέραμε ότι η φετινή χρονιά και λόγω της κατάσταση αυτή με την πανδημία δεν θα ήταν ίδια με τις προηγούμενες. Αρχικά γνωρίζαμε και κατάλαβε και ο περισσότερος κόσμος ότι η κατάσταση αυτή με την πανδημία ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα που οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές όλο το προηγούμενο διάστημα διεκδικούσαν για να βρεθούν λύσεις για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Μια σειρά από ζητήματα που είχαν να κάνουν με την κυρίως με τη σχολική στέγη, με τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, με τις προσλήψεις στην καθαριότητα, με την εξασφάλιση προαύλιων χώρων και ταυτόχρονα με την εξασφάλιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για να γίνονται τα μαθήματα μέσα στο σχολείο, αναδείχτηκαν
από την Άνοιξη και μετά κυρίαρχα και έγινε κατανοητό και στους περισσότερους γονείς πόσο δίκαια ήταν και τα αιτήματα που βάζαμε και πόσο αναγκαία είναι για το 2020 να έχουμε ασφαλή σχολεία, να έχουμε προαύλιους χώρους, να έχουμε εκπαιδευτικούς, να έχουμε καθαρίστριες στα σχολεία, ώστε να εξασφαλίζεται μαζί με την εκπαίδευση και η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, αλλά και του περίγυρου των μαθητών, γιατί ένα ακόμα που ανέδειξε και η πανδημία ήταν ότι ό,τι βλέπουμε, ζούμε, παίρνουμε μέσα στην σχολική αίθουσα, το μεταφέρουμε στην οικογένειά μας, στον περίγυρό μας. Ξεκινώντας λοιπόν την φετινή σχολική χρονιά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το άνοιγμα των σχολείων στις 14 του Σεπτέμβρη, χωρίς ουσιαστικά να πάρει κανένα μέτρο παρά μόνο αυτό της μάσκας και της μπόλικης ατομικής ευθύνης προς τους γονιούς, ώστε να ανοίξουν τα σχολεία, όπως έλεγε, με ασφάλεια. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς μας έλεγε ότι στα σχολεία δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικός, και ταυτόχρονα άφηνε στην πάντα όλες αυτές τις φωνές τις δικές μας, ώστε να εξασφαλιστεί μια σειρά από μέτρα που το βλέπαμε, το είχαμε δει και από την Άνοιξη, θα χρειαζόταν για να μπορέσουν τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια. Να θυμίσω χαρακτηριστικά ότι την Άνοιξη με πολύ λιγότερα κρούσματα και με το κύμα της πανδημίας να είναι πρωτόγνωρο για όλους εμάς, τα σχολεία άνοιξαν με 15 μαθητές ανά τμήμα και εκ περιτροπής εκπαίδευση, ενώ αντίθετα το Σεπτέμβριο, με πολλά περισσότερα κρούσματα και με αρκετό χρόνο ώστε αν ήθελαν να πάρουν μέτρα, άνοιξαν με 25-27 τμήματα, χωρίς εκπαιδευτικούς, εννοώ το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, χωρίς σχεδιασμό για σχολική στέγη και ταυτόχρονα χωρίς εργαζόμενους στην καθαριότητα. Πέταξαν δηλαδή μια μάσκα και αυτοί όπως την πέταξαν και όπως τη χαρακτήρισαν, μια μάσκα αερόστατο, που ούτε που την είδαμε βασικά και εμείς οι γονείς μες στην τάξη. Και όπως είπαμε, μπόλικη ατομική ευθύνη, άνοιξαν τα σχολεία. Παρά τις κινητοποιήσεις και των γονιών και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, των μαθητών κυρίως όλο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα το διάστημα, η κυβέρνηση και αρνιόταν να ακούσει τα αιτήματα των μαθητών και των γονιών, αλλά ταυτόχρονα τα έβαζε και στην πάντα, λέγοντας ότι όλα λειτουργούν μια χαρά στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ούτε για την υγεία ούτε για την ασφάλεια των μαθητών. Και πολύ πολύ πρόσφατα διαψεύστηκε, αποφασίζοντας αυτή η ίδια να κλείσει αρχικά τα λύκεια στην περιοχή μας πρώτα και συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα, και ακολούθησαν και τα γυμνάσια, δηλαδή όλη η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος των... Αυτό ήταν μια περιγραφή της κατάστασης για το σήμερα, για το πώς λειτουργεί σήμερα το σχολείο. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ποιος είναι ο ρόλος τώρα των γονιών και των συλλόγων γονέων στην επαφή τους με την καθημερινότητα στο σχολείο και ποιος πρέπει να είναι ο στόχος ενός γονεϊκού κινήματος, ενός συλλόγου γονέων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα θεσμικό όργανο που συμμετέχει σε συνελεύσεις, σε αποφάσεις της σχολικής κοινότητας, που πραγματικά πρέπει να είναι εκεί για να βλέπει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο και να έχει στον προσανατολισμό του αυτό το δημόσιο και δωρεάν σχολείο που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς δεν το βλέπουμε, να προσανατολίζεται για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το σύστημα,
συνθήκες τέτοιες ώστε να μην χρειάζεται ο γονιός να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Γιατί και για όσους είναι γονείς και μας ακούν και μας βλέπουν τώρα, αλλά και για όσους έχουν στον περίγυρό τους μαθητές, το πρώτο πράγμα που έρχονται σε επαφή οι γονείς όταν πάει το παιδί τους στην πρώτη δημοτικού ή ακόμα και από τα νήπια, είναι το βάλτε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε ανάγκες που πραγματικά θα έπρεπε να έρχεται να τις καλύψει ή η τοπική διοίκηση, ακόμα και το Υπουργείο, με χρηματοδοτήσεις. Ανταυτού τι βλέπουμε, μια κυβερνητική πολιτική και από την τωρινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες διαχρονικά, να μειώνουν τη χρηματοδότηση στην παιδεία, να μειώνουν όλο και περισσότερο τα χρήματα που έρχονται στις σχολικές επιτροπές των Δήμων και ταυτόχρονα να επιρρύπτουν ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να καλύψει τις ανάγκες για την λειτουργία των σχολείων. Και ταυτόχρονα όποιες δομές υπήρχαν στην δημόσια διοίκηση, όπως είναι οι κτηριακές υποδομές, ο προηγούμενος ΩΣΚ που ήταν υπεύθυνος για να χτίζει σχολεία, να τις υποβαθμίζει, να τις υποστελεχώνει, να τις περνάει στο υπερταμείο, ώστε σιγά σιγά να αποξιώνεται και να μην υπάρχει κανένα σχεδιασμός και για την σχολική στέγη και γενικότερα για τη συντήρηση των σχολείων. Τώρα, πολλοί γονείς και κάποιοι, ας πούμε, καλοπροαίρετα, θα αναρωτηθούν τώρα γιατί δεν αποφασίζει μια κυβέρνηση να φτιάξει αυτό που ζητάνε οι περισσότεροι γονείς, σχολεία. Γιατί δεν αποφασίζει να συντηρεί τα σχολεία, να τα βάφει, να τα εξοπλίζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό, να τα μονώνει, ώστε να μην χρειάζεται να διαμαρτύρονται και οι γονείς και να γκρινιάζουν και να συνέχεια να ζητάνε και να ζητάνε. Σε μια πρόσφατη κουβέντα που είχαμε με άλλους γονείς σε μια συνέλευση, όταν ακόμα κάναμε συνέλευση και επιτρεπόταν πριν το ολικό lockdown, απαντήσαμε σε τέτοιους γονείς που ήθελαν να μάθουν γιατί δεν γίνεται αυτό. Ο σχεδιασμός που έρχεται και από την κυβέρνηση είναι συγκεκριμένος. Οδηγεί τις κατασκευές των σχολείων στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στα ΣΔΙΤ, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινότητάς μας, στην υγεία ή σε άλλα τέτοια θέματα. Οδηγεί τα σχολεία να τα φτιάχνουν ιδιώτες εργολάβοι στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να τα εκμεταλλεύονται και να έρχεται το κράτος να πληρώνει ενίκεια σε έναν εργολάβο για να νοικιάζει χώρο. Εμείς εδώ στην Κεντρική Μακεδονία δεν είχαμε ακόμα μέχρι στιγμής τέτοιες κατασκευές. Έρχονται όμως, σύμφωνα και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζουν μια σειρά από σχολεία ώστε να κατασκευαστούν με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αλλά να πληροφορήσω ότι αντίστοιχα παραδείγματα που είχαμε από την Αττική, από την Αθήνα, εργολάβοι έχουν φτιάξει σχολεία και ο εκπαιδευτικός, σας λέω παραδείγματα, ακόμα και για να βάλει ένα πίνακα μες στην αίθουσα, παίρνει άδεια τον εργολάβο, ή ακόμα και το Υπουργείο Παιδείας, όταν ήθελε να φιλοξενήσει προσφυγόπουλα στις δομές της απογευματινής βάρδιας, έπρεπε να πάρει άδεια από τον εργολάβο για να το κάνει αυτό και ο εργολάβος ζητούσε επιπλέον ενίκεια γιατί αυτό δεν ήταν στην σύμβαση που είχε γίνει όταν χτίστηκε το σχολείο. Άρα μιλάμε κατ' ουσίαν σε μια ιδιωτικοποίηση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, έλεγχο από μεγάλους ιδιώτες που σήμερα μπορεί να είναι ένας εργολάβος, αύριο όμως μπορεί να είναι τα ΕΛΠΕ, μπορεί να είναι το ΤΙΤΑΝ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Θέλει να μπει με αυτόν τον τρόπο μέσα στα σχολεία και να ελέγχει και την εκπαίδευση. Οι σύλλογοι γονέων, μια και το μιλάμε από την πλευρά αυτή, και μια και φέτος είναι και χρονιά εκλογών για τους Συλλόγους Γονέων, να θυμίσω ότι οι Συλλόγοι Γονέων έχουν 2 χρόνια θητεία. Οι εκλογές τους γίνονται κάθε ζυγό έτος. Το 2020 λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και το τέλος του χρόνου
γίνονται οι εκλογές στα πρωτοβάθμια όργανα των συλλόγων γονέων, είναι αυτοί που στην ουσία αποτελούν και πρέπει να αποτελούν και το μοναδικό εμπόδιο μαζί με τους εκπαιδευτικούς απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση που πάει να διαμορφωθεί στο δημόσιο σχολείο. Είναι σημαντικό να μπαίνουμε και να ενισχύουμε συλλόγους τέτοιους, να ενισχύουμε το γονεϊκό κίνημα με τέτοιο προσανατολισμό, γιατί έχουμε και παραδείγματα πολλών γονιών που συμμετέχουν και κάτω από την πίεση και το βάζοντας το μαχαίρι στο λαιμό, που έρχεται πραγματικά και από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από κάποιους διευθυντές, αναγκάζονται πολλές φορές να συμφωνήσουν και να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να συμφωνήσουν στο να βαφτεί ένα σχολείο με χρήματα από τους γονείς, στο να συντηρηθεί ένα σχολείο με χρήματα από τους γονείς, στο να δεχθούν να μπουν γυψοσανίδες μέσα στα σχολεία και να μεγαλώσει ο κίνδυνος για την κατάσταση και την ασφάλεια των μαθητών και μια σειρά από τέτοια ζητήματα που τα αντιμετωπίζουμε όλα καθημερινά. Προφανώς δεν μαλώνουμε και δεν κουνάμε το δάχτυλο σε όλους αυτούς τους γονείς που πραγματικά μοναδικό σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση στην καθημερινότητα των παιδιών τους, των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε εκεί και να τους δείχνουμε και τον δρόμο, γιατί πάρα πολλοί γονείς είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται τα προβλήματα, ζουν την καθημερινότητα μέσα στα σχολεία, ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν ποιο δρόμο έχουν να περπατήσουν και πώς πρέπει να διεκδικούν απέναντι στο Υπουργείο, απέναντι στο Δήμο, απέναντι στην κάθε κυβέρνηση, αιτήματα που θα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των μαθητών στο σχολείο. Γιατί προφανώς και οι περισσότεροι φαντάζομαι το αντιλαμβάνονται αυτό, έστω και αν μπορέσεις να καλύψεις εισαγωγικά μια τρύπα σε ένα σχολείο βάζοντας το χέρι στην τσέπη κάποιοι γονείς, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για όλα τα σχολεία, να εξασφαλιστεί ισότιμα για όλα τα σχολεία, οπότε πραγματικά δεν μιλάμε και για ισότιμη εκπαίδευση απέναντι σε όλους τους μαθητές. Ήθελα μόνο να προσθέσω ότι η κατάσταση σήμερα στα σχολεία είναι τέτοια που οδηγεί γονείς να φοβούνται να συμμετέχουν σε συλλόγους γονέων, νομίζοντας ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά αυτά που βλέπουμε είναι ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή, είναι σημαντικό το ότι οι κινητοποιήσεις των γονιών ανέδειξαν μια σειρά από ζητήματα που έγιναν κατανοητά από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δηλαδή, και ακόμα και κάποιοι εκπαιδευτικοί που στέκονταν απέναντι στα δίκαια αιτήματά μας που έλεγαν για λιγότερα παιδιά ανατμήμα, τα είδαμε στην πορεία και κατάλαβαν πώς αυτό πρέπει πραγματικά να γίνει πράξη και πώς πρέπει να προχωρήσει. Και μιλάω κυρίως για διευθυντές σχολείων, δεν μιλάω για τους εκπαιδευτικούς που μπαίνουν μες στην τάξη. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει την αξιολόγηση στην σχολική μονάδα. Γι' αυτό προσπαθεί και σε κάθε σχολείο να μην έχει αιτήματα μέσα από την σχολική κοινότητα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι η προσπάθεια που γίνεται από τους, κυρίως από τους διευθυντές, είναι να λύνουν τα ζητήματα που απασχολούν ένα σχολείο ζητώντας από τους γονείς να βάλουν το χέρι στην τσέπη, παρά να οργανωμένα να διεκδικήσουν λύσεις για καθημερινά ζητήματα μέσα στο σχολείο, όπως για παράδειγμα το βάψιμο μιας αίθουσας ή την επιδιόρθωση των καλοριφέρ ή της θέρμανσης μέσα στα σχολεία. Αυτό έρχεται για να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα για την αξιολόγηση, γιατί μια μονάδα που δεν ζητάει, που δεν διεκδικεί, που δεν γκρινιάζει, είναι αυτή που αξιολογείται καλύτερα και από την
δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα αξιολογείται καλύτερα και ο διευθυντής του σχολείου που έρχεται σαν καλός μάνατζερ να εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Εμείς θεωρούμε ότι οι γονείς που συμμετέχουν στους συλλόγους γονέων και που έχουν προσανατολισμό διεκδικητικό, γνωρίζοντας καλά το πώς λειτουργεί ένα σύλλογος, βγάζουν αποτελέσματα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που γονείς που κινητοποιήθηκαν έβαλαν απέναντί τους κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση και κέρδισαν βαψίματα σχολείων, συντηρήσεις, κατασκευές γυμναστηρίων και ταυτόχρονα έβαλαν και στο πλευρό τους και άλλους γονείς που ενώ καταλάβαιναν τα δίκαια αιτήματα δεν έμπαιναν στην διεκδίκηση και στον οργανωμένο αγώνα μέσα από τους λόγους γονέων. Άρα γίνεται κατανοητό ότι οι γονείς και οι επόμενοι γονείς και εσείς εδώ που παρακολουθείτε, μόλις βρεθείτε απέναντι στο δημόσιο σχολείο, το πρώτο πράγμα που θα σας ζητηθεί είναι να αναγνωρίσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές εκεί και οργανωμένα να διεκδικήσετε λύσεις ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, και το λέω και ξανά και ξανά, σε αυτή την, σε αυτό το σύστημα δημόσια και δωρεάν παιδεία για τους μαθητές, για τα παιδιά μας. Και κλείνοντας, η κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα, για να περιγράψουμε λίγο και την εικόνα, μιλάμε για τηλεκπαίδευση σήμερα, κυρίως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μια τηλεκπαίδευση για την οποία δεν έχει εξασφαλιστεί ούτε ο τεχνικός ούτε ο υλικός εξοπλισμός για τους μαθητές. Μιλάμε για μαθητές που αναγκάζονται μαζί με τις οικογένειές τους να μοιράζονται έναν υπολογιστή για να κάνουν μάθημα δύο και τρία παιδιά και ταυτόχρονα και τηλεργασία, κάποιοι γονείς που αρκετοί μένουν στο σπίτι και εργάζονται από εκεί. Μιλάμε ότι το Υπουργείο, παρά τις επανειλημμένες φωνές μας και παρά το ότι προσπάθησε, μάλλον δοκίμασε κάποια στιγμή να μαζέψει μια εικόνα για το τι χρειάζεται το σχολείο από υπολογιστές ή τάμπλετ, το άφησε στην άκρη. Σμπρώχνει τους μαθητές σε αυτή την τηλεκπαίδευση χωρίς το παραμικρό μέσο. Και ταυτόχρονα έρχεται να απειλήσει και τους μαθητές που μπορεί να μην έχουν υπολογιστή, μπορεί να μην έχουν τις κατάλληλες ταχύτητες στο ίντερνετ, να τους απειλήσει με απουσίες αν δεν εξασφαλιστεί αυτό. Εκεί οι σύλλογοι γονέων πρέπει να μπουν μπροστά, να διεκδικήσουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς, αρχικά από τους δήμους, γιατί υπήρχε ένα κονδύλι στις σχολικές επιτροπές ώστε να καλυφθούν ανάγκες μαθητών, και ταυτόχρονα να διεκδικήσουν ενιαία να καλυφθεί αυτό από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να εξασφαλιστεί αυτό που λέμε και είναι και αυτονόητο, ισότιμη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Γιατί για σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχουν μαθητές τρίτης ηλικίου που θα φτάσουν την άνοιξη να διεκδικήσουν την πρόσβαση στα πανεπιστήμια, στην ανώτερη εκπαίδευση, και προφανώς δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αν δεν έχει εξασφαλιστεί ισότιμη εκπαίδευση για όλους από την αρχή. Αυτά σίγουρα είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις που... Έχουν μαζευτεί ήδη οι ερωτήσεις, Θανάση. Ωραία. Ακούσουμε για τη Σοφία την Κυριακή και μετά δες το chat αν θέλεις. Ήδη έχουν γραφτεί αρκετές και στον επόμενο, μετά τη Σοφία, θα δούμε. Σοφία, σε ακούμε. Καλησπέρα και από εμένα. Φέτος η σχολική χρονιά ξεκίνησε με ιδιαίτερες συνθήκες. Αντιμετωπίζαμε χρόνια προβλήματα στην εκπαίδευση. Ήρθε η πανδημία, η οποία τοξύνει τα προβλήματα αυτά και τα κάνει πλέον και απειλητικά για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Από τον περασμένο Μάρτιο,
Ο λαός στήριξε όλες τις υγειονομικές οδηγίες, έδωσε το περιθώριο στην κυβέρνηση ώστε να πάρει τα μέτρα για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, φάνηκε ότι η κυβέρνηση είχε άλλες προτεραιότητες και έτσι φτάσαμε στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι τα πράγματα λίγο έτσι μέσα στα σχολεία τώρα που μιλάμε. Καταρχάς, για τον αριθμό των μαθητών μέσα στην τάξη. Ο τρόπος που λειτουργήσαν τα σχολεία τον Ιούνιο έδειξε πάρα πολύ καθαρά σε όλους, στους εκπαιδευτικούς ακόμη, στους γονείς, στους μαθητές, πόσο πιο αποτελεσματικό και πιο ουσιαστικό γίνεται το μάθημα με λιγότερους μαθητές μέσα σε κάθε τμήμα. Γι' αυτό και το αίτημα των εκπαιδευτικών για μείωση του αριθμού των μαθητών μέσα στις τάξεις δεν είναι καινούριο, δεν προέκυψε τώρα με την πανδημία. Ο δάσκαλος έχει το χρόνο να σκέψει πάνω στον κάθε μαθητή, να δει τις ιδιαίτερες δυσκολίες, να εμβαθύνει στο αντικείμενό του, να συντονίσει την τάξη του καλύτερα και να την οργανώσει. Και έτσι γίνεται και πιο αποτελεσματικό. Οι μαθητές μπορούν να φτάσουν σε όλο και ψηλότερους στόχους πιο γρήγορα. Το Υπουργείο όχι μόνο δεν υιοθέτησε και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα αυτά τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, αλλά και μάλιστα φέτος σε αυτές τις συνθήκες, όχι μόνο δεν ενέκρινε ολιγομελή τμήματα τα οποία προέκυψαν, αλλά προχώρησε και σε συγχωνεύσεις τμήματων. Και φέρω ένα παράδειγμα, το Γυμνάσιο των Νέων Επιβατών, που όλα τα χρόνια λειτουργούσε με έναν αριθμό μαθητών ανά τάξη λιγότερο των 20, και φέτος συνένωσε τμήματα. Η αναλγησία δηλαδή του Υπουργείου φτάνει σε αυτόν τον βαθμό. Εμείς μαζί με τους γονείς εδώ απαιτούμε ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες 15 μαθητές στην τάξη για να διασφαλίσουμε και την υγεία όλων, πέραν όλων των άλλων. Για τα κενά των εκπαιδευτικών, ξεκίνησε η χρονιά με 40.000 κενά καθηγητών. Και ακόμα καλύπτονται, δεν έχουν καλυφθεί εντελώς μέχρι και τώρα που μιλάμε. Από τη μία λοιπόν, χιλιάδες εκπαιδευτικοί με τη βαλίτσα στο χέρι, με την αγωνία και την αφιβολία για το πού θα βρεθούν, αν θα βρεθούν και το πότε. Και από την άλλη, χιλιάδες χαμένες ώρες. Και πραγματικά σπάει κόκαλα έτσι, η υποκρισία της κυβέρνησης που μιλάει για απώλεια διδακτικών ωρών εξαιτίας των κινητοποιήσεων των μαθητών. Κανονικά θα έπρεπε να μονιμοποιήσει όλους τους αναπληρωτές, αντί δηλαδή να τους μονιμοποιήσει ώστε στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι στη θέση τους και να ξεκινά ομαλά η σχολική χρονιά, προχωράει σε παραπέρα ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, προσλαμβάνοντας φέτος αναπληρωτές με τρίμηνες συμβάσεις εργασίας. Και ποιους αναπληρώνουν οι αναπληρωτές, δηλαδή το όνομα αναπληρωτές πώς προκύπτει? Αναπληρώνουν τους εαυτούς τους, γιατί τα κενά στην εκπαίδευση είναι πάγια, δεν προκύπτουν κάθε χρόνο καινούργια. Και είναι γνωστά από χρόνια, μια και έχουν γίνουν τουλάχιστον 10 χρόνια διορισμοί στη γενική εκπαίδευση. Φέτος, μάλιστα, είχαμε και την πρωτοτυπία εδώ στη Θεσσαλονίκη αναπληρωτής να αναπληρώσει άλλον αναπληρωτή, ο οποίος χρειάστηκε να φύγει. Στα σχολεία δεν μπορούμε να βγάλουμε μόνιμο πρόγραμμα πριν από το Δεκέμβριο, εξαιτίας της μετακινήσεως όλου του προσωπικού. Χαμένες ώρες για τα παιδιά και επιπλέον οι καθηγητές με την ψυχή στο στόμα να γυρνάνε σε 3 και σε 4 σχολεία, να μην μπορούν να γνωρίσουν τους μαθητές καλύτερα, να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους για να τα βοηθήσουν τα παιδιά, να μην έχουν τον χρόνο και να μην προλαβαίνουν να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητες, γιατί αλλάζουν και για τους μαθητές, γιατί αλλάζουν σχολείο κάθε χρόνο, μπορεί και οι πόλοι να αλλάζουν κάθε χρόνο. Και φυσικά η κατάσταση αυτή είναι τραγική στα ειδικά σχολεία ή στα παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ειδικές μαθησιακές ανάγκες κτλ. Που ξέρουμε ότι εκεί το σταθερό μαθησιακό περιβάλλον είναι κάτι παραπάνω από ανάγκη, όπως και στις μικρές τάξεις του δημοτικού. Εκεί δηλαδή μπορεί παιδάκια πρώτης και δευτέρας τάξης να αλλάζουν δάσκαλο 2-3 φορές το χρόνο μέχρι να τακτοποιηθούν όλα, με ό,τι αποτελέσματα έχει αυτά και στην ψυχολογία τους και στην διαδικασία της γνωστική. Άρα λοιπόν το αίτημα για άμεσους μόνιμους διορισμούς καθηγητών, αναπληρωτών όλων δηλαδή, δεν είναι ένα αίτημα κλαδικό. Αφορά τους μαθητές, αφορά τα παιδιά μας, γι' αυτό και υιοθετείται και από το γονεϊκό κίνημα. Και πολύ περισσότερο τώρα στην κατάσταση αυτή την οποία βιώνουμε, γιατί ακόμα και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο είναι ένας τρόπος να διασπείρεται ο ιός. Για τις δομές εκπαίδευσης υποχρηματοδοτούνται
και υποστελεχώνονται μια σειρά δομών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπως ήταν τα συμβουλευτικές δομές αδιάγνωσης δυσλεξίας κτλ. Και αναθέτονται με αυτόν τον τρόπο στους εκπαιδευτικούς μια σειρά από αρμοδιότητες που είναι άσχετες με την επιστημονική τους κατάρτιση. Γίνονται φύλακες, γίνονται ψυχολόγοι, γίνονται καθαριστές, τώρα σύμβουλοι σχολικής ζωής, έτσι ωραία ακούγεται, και υπεύθυνοι COVID. Δηλαδή αυτό πέρα για πέρα είναι ανεύθυνο. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε το παιδαγωγικό καθήκον να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας. Γιατί αυτό προέρχεται, αυτό συνάδει με το ρόλο μας ως εκπαιδευτικοί. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τον εκπληρώσουμε. Αλλά όπως και στην περίοδο της πανδημίας του Μαρτίου, που με όλα τα μέσα, χωρίς κανέναν επιπλέον εξοπλισμό από το Υπουργείο, σταθήκαμε δίπλα στα παιδιά, τα στηρίξαμε όσο μπορούσαμε και στο μορφωτικό επίπεδο, αλλά και στο ψυχοκοινωνικό, με την έννοια να δούμε και να προσπαθήσουμε έτσι να διευκολύνουμε, να ξεπεράσουμε άγχη, αγωνίες, αδιέξοδα στα οποία είχε βρεθεί και αυτή και οι οικογένειες των παιδιών εκείνη την περίοδο. Αλλά στη σημερινή εποχή, με την ανάπτυξη της επιστήμης και τη δυνατότητα του ανθρώπου να εμβαθύνει σε τομείς της κοινωνικής ζωής, είναι ανεύθυνο και αντιεπιστημονικό το να μην υπάρχει εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό μέσα στα σχολεία για κάθε ειδικότητα. Δηλαδή, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι που να στηρίζουν την νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους από όλες τις πλευρές. Και πολύ περισσότερο το 2020, μέσα στην πανδημία, αλλά και πριν, δηλαδή όταν σε χώρους όπως τα σχολεία συγκεντρώνονται και εργάζονται 200 έως και 1000 άτομα στα πολύ μεγάλα σχολεία, είναι δυνατόν να μην υπάρχει νοσηλευτής, να μην υπάρχει γιατρός? Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες και έκτακτες καταστάσεις για τις οποίες δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και με τραγικά αποτελέσματα πολλές φορές τα ακούμε όλοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό στα σχολεία και ομάδες σχολείων να καλύπτονται από γιατρούς, γιατί μιλάμε για το 2020. Τώρα, όσον αφορά την εξάπλωση της επιδημίας και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης τον τελευταίο καιρό, αυτό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά που μόνο ασφαλή και προετοιμασμένα δεν ήταν τα σχολεία για αυτή την κατάσταση. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Καταρχάς, τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούν στα σχολεία για να ορίσουν ποια κρούσματα είναι στενείες επαφές και ποια όχι, είναι εντελώς ασαφή. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία αιχμηλάτιση, να μην ελέγχεται τίποτα. Φέρνω μερικά παραδείγματα. Ένας εκπαιδευτικός που μπαίνει σε ένα τμήμα δεν θεωρείται στενή επαφή, εάν δεν κάνει 2 συνεχόμενες ώρες μάθημα. Το ίδιο και οι μαθητές δεν θεωρούνται στενή επαφή του εκπαιδευτικού. Επίσης, όλοι οι συνάδελφοι που συγχρονιζόμαστε στον ίδιο χώρο, συνήθως σε ένα γραφείο είμαστε όλοι, δεν θεωρούμαστε στενή επαφή ο ένας του άλλου. Σε πολλές περιπτώσεις, εκεί όπου υπάρχει σχολική μεταφορά, οι μαθητές που μεταφέρονται με το ίδιο λεωφορείο μπορεί ο διπλανός του να διαγνωστεί θετικός, δεν θεωρείται στενή επαφή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν ελέγχεται δηλαδή κανείς. Υπήρχαν περιπτώσεις σχολείων τα οποία έκλεισαν γιατί υπήρχαν κρούσματα θετικά στο σχολείο και αρκετά μάλιστα. Και οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές που λέγαμε, που πήγανε σε 2 και 3 σχολεία, συνέχιζαν και πήγαιναν στα υπόλοιπα σχολεία χωρίς να ελεγχθούν. Και φυσικά, όπου προκύψανε θετικά κρούσματα, στην πλειονότητα, να μην πω σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές καταφύγαν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Πλήρωσαν δηλαδή από την τσέπη τους, γιατί υπάρχει υποστελέχωση των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων και αυτό θα οδηγούσε σε μια αναμονή. Το να περιμένουν δηλαδή να κάνουν εκείνα τεστ πολλών ημερών, πράγμα επικίνδυνο και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Είναι μεγάλες οι ευθύνες της κυβέρνησης που άφησε τα σχολεία και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, να το πούμε, στο έλεος, με ένα παγουρίνο και με μια μάσκα. Και στην αγωνία για το τι μπορούμε να μεταφέρουμε μέσα στις οικογένειές μας και στους μεγαλύτερους. Ακόμη και από εμάς. Και εδώ να πω βέβαια ότι ο μέσος όρος ηλικίας στα σχολεία των εκπαιδευτικών, και αυτό συνδέεται και με τα προηγούμενα, είναι άνω των 50-55 ετών. Μέσος όρος. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι σημαίνει διασπορά στο χώρο των εκπαιδευτικών. Είμαστε σε μεγάλη ηλικία όλοι. Διεκδικούμε λοιπόν μαζί με τους γονείς δωρεάν τεστ
σε όλα τα σχολεία τα οποία έχουν κλείσει επειδή είχαν κρούσματα, αλλά και πριν την επαστροφή μας στις σχολικές αίθουσες, να γίνουν δωρεάν και μαζικά τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, να γυρίσουμε δηλαδή με ασφάλεια πίσω και αυτά τα τεστ να επαναλαμβάνονται, ώστε να προλαβαίνουμε μια κατάσταση εάν φανεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τακτικές απολυμάσεις, προσωπικό καθαριότητας, αλλά το κυριότερο είναι η στελέχωση των δομών υγείας. Εδώ μιλάμε και ως εργαζόμενοι και ως γονείς. Εάν δεν στελεχωθούν οι δομές υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, δεν προσληφθεί νοσηλευτικό προσωπικό και γιατροί, δεν αυξηθούν οι κλίνες μεθ και, για να πούμε, δεν επιταχθούν ο ιδιωτικός τομέας για την ανάγκη του δημόσιου, της δημόσιας υγείας και τις ανάγκες όλες μας, όλων μας, το πρόβλημα αυτό θα παραμένει. Παρόλο που η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα άφησε στο έλεος τα σχολεία και όσον αφορά και την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια και την υγιεινή των σχολείων, ωστόσο φρόντιζε να νομοθετήσει. Από τον Μάιο κιόλας προχώρησε μια σειρά ρυθμίσεων για τα σχολεία, μεταξύ των οποίων θα αναφέρω είναι και μια τροπολογία για την online αναμετάδοση του μαθήματος. Προέβλεπε λοιπόν ότι αν κάποιοι μαθητές για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το μάθημα ζωντανά, θα μπαιναν κάμερες μέσα στην τάξη και θα παρακολουθούσαν το μάθημα από το σπίτι τους. Εμείς λέμε ότι βεβαίως και δεν πρέπει να μείνουν στο έλεος τα παιδιά αυτά, αλλά καταρχάς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων που είναι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και συνάδελφοι οι οποίοι θα έπρεπε να διοριστούν και να κάνουν τα παιδιά αυτά σε τμήματα μάθημα από απόσταση, όπως γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή σε όλα τα παιδιά. Η online αναμετάδοση του μαθήματος σταμάτησε, μπήκε ένας φραγμός και εδώ φαίνεται και η αξία της εισπύρωσης από τη μία των συλλόγων διδασκόντων, των εκπαιδευτικών με τα σωματεία τους και από την άλλη σύλλογοι γονέων, ομοσπονδίες και ενώσεις γονέων που έβαλαν φρένο σε αυτή την επιδίωξη της κυβέρνησης. Και αυτό γιατί, καταρχάς, δεν πατάει σε κανένα επιστημονικό και παιδαγωγικό κριτήριο, εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του μαθήματος μια τέτοια η παρουσία κάμερας μέσα στην τάξη και συνηθίζει τα παιδιά μας από πολύ μικρές ηλικίες σε συνθήκες να ζουν και να εργάζονται σε συνθήκες Big Brother. Όσον αφορά την τηλεκπαίδευση, τα είπε και ο Θανάσης, έτσι μια μικρή αναφορά θα κάνω κι εγώ. Η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει γυμνάσια και λύκεια και να αφήσει έτσι απροστάτευτα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, είναι ομολογία ενοχής για μας. Αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες που έχει. Όταν μας έλεγε ότι δεν υπάρχει διασπορά μέσα στο σχολείο, όταν τα σχολεία είναι ασφαλή. Τα ίδια λέει βέβαια τώρα και για τα δημοτικά και για τα νηπιαγωγεία. Κάθε φορά δηλαδή θυσιάζεται η ασφάλεια όλων, δεν δίνεται δεκάρα για τα δημορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, έτσι όλα υποτάσσονται στις ανάγκες της οικονομίας και του κέρδους. Δεν έδωσε την παραμικρή σημασία όλους αυτούς τους μήνες τα αιτήματα γονιών και εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να είχαν δώσει λύσεις και να μην είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση να κλείσουν τα σχολεία. Γιατί εμείς τα σχολεία τα θέλουμε ανοιχτά. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση αποφασίζει να προχωρήσει την τηλεκπαίδευση με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά από ό,τι το Μάρτιο. Δηλαδή, υποχρεωτική είναι η τηλεκπαίδευση και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Και μάλιστα, οι μαθητές μας καλεί να τους βάζουμε απουσίες. Χωρίς να έχει εξασφαλίσει με κανέναν τρόπο τη δυνατότητα να συμμετέχουν τα παιδιά. Ένα μικρό παράδειγμα. Κι εγώ, ως εκπαιδευτικός στο σχολείο μου, βλέπω καθημερινά να λείπουν παιδιά και μάλιστα συγκεκριμένα παιδιά. Κάνουμε αγώνα να συγκεντρώσουμε να δούμε τι γίνεται. Περάσαμε τον τραγέλαφο του Μαρτίου που έλεγε για τα δωρεάν τάμπλετ που δεν ήρθαν ποτέ στα σχολεία. Και τώρα μας λέει ότι είναι σε θέση να γίνει τηλεκπαίδευση για όλα τα σχολεία ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα τα είδαμε σήμερα, ότι μπόρεσαν και έγιναν 2 ώρες, ούτε καν 2 ώρες μαθήματος και κατέρευσε το σύστημα. Ήδη μετά τις εξαγγελίες της Υπουργού, είχε βγει το Πανελλήνιο Σχολικό Δικτύο και είχε ανακοινώσει ότι μόνο γιατί ο Υπουργός στην απέτηση των εκπαιδευτικών να καλυφθεί με εξοπλισμό τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, είπε ότι μπορούσαμε να καλύψουμε, να κάνουμε την τηλεκπαίδευση από τα σχολεία. Από τα σχολεία λοιπόν, τα οποία όσα έχουν ταχύτητες ίντερνετ λιγότερες ή ίσες με 24 Mbps μπορούσαν να καλύψουν μία σύνδεση WebEx, δηλαδή ένα τμήμα κάθε φορά. Όσα είχαν λίγο μεγαλύτερο, μέχρι 5 τμήματα και έπρεπε να έχεις οπτική σύνδεση 100 Mbps ταχύτητες, πράγμα που σχεδόν δεν συμβαίνει σε κανένα σχολείο ή σε πολύ λίγα τέλος πάντων, για να μπορέσει να γίνει αυτό το οποίο έτσι προανήγγειλε και κατά τη γνώμη μας ψευδώς, ξέροντας δηλαδή τις δυνατότητες των σχολείων.
Τάπη και Φανάσης, σε σχολεία, σε οικογένειες όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός μαθητή ή περισσότεροι του ενός εκπαιδευτική, όπως τυχαίνει να είναι στο δικό μου το σπίτι, παράδειγμα, έχουμε πρόβλημα, γιατί πρέπει και μαθητές μέσα και φοιτητές μέσα ή άλλοι τηλεεργαζόμενοι. Υπάρχει πρόβλημα για το πώς θα έχουμε πρόσβαση στον εξοπλισμό που χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς ξεκαθαρίζουμε βέβαια το εξής. Ο ρόλος του σχολείου και της εκπαίδευσης είναι πολυδιάστατος. Είναι γνωστικός, είναι διαπαιδαγωγητικός, μορφωτικός, καλλιεργούμε την ομαδικότητα, το χαρακτήρα των παιδιών. Γι' αυτό και τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Γι' αυτό και η σχέση δασκάλου με τον μαθητή είναι αναντικατάστατη. Όπως αναντικατάστατη είναι και η ζωή μέσα στο σχολείο, η ύπαρξη σχολικής κοινότητας, οι διαζώσεις σε εκπαιδευτική διαδικασία. Παρόλα αυτά, παρόλο που έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορεί να το αντικαταστήσει το σχολείο τίποτα, θα σταθούμε στο πλευρό των μαθητών. Με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο που διαθέτουμε, θα απαιτήσουμε όμως και θα διεκδικήσουμε μαζί με τους γονείς μία σειρά από πράγματα τα οποία θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των παιδιών με ίσους όρους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στην εκπαίδευση. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να μειωθεί η ύλη. Παίζουν με την αγωνία των υποψηφίων και να προσαρμοστεί για όλες τις τάξεις βέβαια. Το πρόγραμμα της εξαποστάσεως να προσαρμοστεί σε κάθε σχολείο από το Σύλλογο Διδασκόντων και ο προγραμματισμός. Γιατί ο Σύλλογος Διδασκόντων ξέρει τα μέσα που διαθέτει, τα προβλήματα που έχουν οι μαθητές του σχολείου του κτλ. Να μην μετρήσουν οι απουσίες των μαθητών, μέχρι να εξασφαλιστούν καθολικά μέσα για όλα τα παιδιά. Μετά το άνοιγμα των σχολείων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί στήριξη των μαθητών με φροντιστηριακά μαθήματα μέσα στο σχολείο, ενισχυτική διδασκαλία ώστε να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν ή θα προκύψουν. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η ύλη. Πέρσι κάναμε επαναλήψεις στην αντίστοιχη στα αντίστοιχα τηλεμαθήματα και τώρα πρέπει να προχωράμε, όπως μας λέει το Υπουργείο, κανονικά την ύλη. Και τέλος, να εξασφαλιστεί με κάλυψη και ευθύνη και δαπάνη του κράτους ο απαραίτητος εξοπλισμός σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επίσης, να αναβαθμιστεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Όλα αυτά είναι αντικείμενα διεκδίκησης και πάλης από κοινού με τους γονείς, γιατί έτσι γινόμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Και τελειώνοντας να πω ότι την ίδια στιγμή που κανένα μέτρο δεν έχει πάρθει για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και για την τηλεκπαίδευση στην παραπέρα και για την υγεία μας, ωστόσο η κυβέρνηση και τα υπουργεία δείχνουν μεγάλη αποφασιστικότητα και έτοιμα να μοποιήσουν απλήρωτες ώρες δουλειάς που θα δίνονται σε ρεπό όποτε θα θέλει ο εργοδότης, χτύπημα του οχτάωρου, χτύπημα των συνδικαλιστικών ελευθεριών και της δράσης, και βάζουν εμπόδια στην οργάνωση και στην συσπήρωση των εργαζομένων στα σωματεία. Για ποιο λόγο? Γιατί όσο εντείνεται η επίθεση ακριβώς σε αυτά τα δικαιώματά μας και όσο η ζωή μας παίζεται κορώνα γράμματα και όπως είπατε και εσείς στη ζυγαριά κέρδους και κόστους, η υγεία και τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών, τόσο η συσπήρωση των εργαζομένων αποτελεί φόβο για αυτούς. Γι' αυτό και η ατομική και η συλλογική ευθύνη όλων μας περνάει μέσα ακριβώς από τη συσπήρωσή μας μέσα στα σωματεία μας, από την ένταξή μας μέσα σε συλλόγους. Γιατί αυτό είναι το μοναδικό μας όπλο για να προστατέψουμε και την υγεία μας και τα δικαιώματά μας και τις οικογένειές μας. Και τελειώνοντας, θα φέρω ένα παράδειγμα. Το Σάββατο έγιναν στο σωματείο μας, έγιναν στους εκπαιδευτικούς, εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια. Εκλογές παροδία λέμε εμείς, γιατί παρά την αντίθετη θέση και της Ομοσπονδίας των Σωματείων όλων των εκπαιδευτικών, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί είχαμε αποσύρει τα ψηφοδέλτια μας, το Υπουργείο επέμενε αυτή η εκλογική διαδικασία να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάνοντας για μας, κατά τη γνώμη μας δηλαδή, και νομίζω ότι έτσι είναι, μια πρόβα τζερεράλε ώστε να επεκτείνει παραπέρα αυτή την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε όλο το δημόσιο, στην δυνατότητα για λήψη αποφάσεων για απεργίες κτλ. Και αυτό έρχεται σε μια συνέχεια με άλλους αντεργατικούς νόμους και νόμους κατά της συνδικαλιστικής δράσης που έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα. Οι εκπαιδευτικοί απήχαν από αυτή τη διαδικασία σε ποσοστό 90%. Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μας να δρούμε και να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να επιλέγουμε εμείς τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων μας.
υπερασπιστήκαμε τα σωματεία μας από την κυβερνητική παρέμβαση, τον κυβερνητικό έλεγχο και την οθεία. Και από αυτή τη διαδικασία δείξαμε με έναν έτσι, πραγματικά θεωρούμε ότι είναι νίκη για όλους τους εργαζόμενους, δείξαμε ότι όταν οι εργαζόμενοι παλεύουν οργανωμένα μέσα από τα σωματεία τους και συσπηρωμένοι, μπορούν να κόντρα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης να επιβάλλουν το δίκαιο τους. Γι' αυτό και αυτή εδώ η νίκη θεωρούμε ότι αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον. Λέμε λοιπόν ότι μπαίνουμε μπροστά με τα δίκαια και διαχρονικά έτσι, αιτήματά μας. Οργανωνόμαστε, συζητάμε, συσπηρωνόμαστε και διεκδικούμε μέσα από συλλόγους και σωματεία για τη μόρφωση και τη ζωή που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη Σοφία. Από ό,τι βλέπω έχουν προκύψει πολλές ερωτήσεις ήδη στο chat. Έχουμε πάνω από 10, 11 μετράω. Θέλω καταρχήν πριν αρχίσουμε αυτές που υπάρχουν στο chat, αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που δεν μπορεί να γράψει στο chat ή που δεν ξέρει πώς να το κάνει και θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο και να ρωτήσει κάτι. Αλλιώς να πάμε με αυτές που βλέπουμε στο chat. Δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα. Από αυτές που είναι καταγεγραμμένες, μπορούμε να γκρουπάρουμε κάποιες που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που έπιασε σχετικά ο Ηλίας ο Κονδύλης και υπάρχουν κάποιες που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Ξέρω ότι στις 8.30, δηλαδή σε ένα τέταρτο, η Σοφία Κυριακίδου πρέπει να μας αφήσει γιατί έχει μια άλλη τηλεσύσκεψη. Έτσι δεν είναι, Σοφία? Δεν μας ακούει καθόλου τώρα. Έτσι είναι, έτσι. Όχι, σας ακούω, απλώς είχα κλείσει το μικρόφωνο. Εντάξει, οπότε να προσπαθήσω να βρω πρώτα κάποιες που μπορεί να έχουν πιο πολύ να κάνουν με σένα, για να σε απαντήσεις. Βλέπω η τελευταία, για παράδειγμα, λέει ποιος έχει την ευθύνη ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η χνηλάτιση των επαφών του κρούσματος μαθητή ή καθηγητή σε ένα σχολείο. Δεν ξέρω αν μπορείς να το απαντήσεις. Επειδή προκύψανε διάφορα τέτοια ζητήματα και στα σχολεία στα οποία προκύψαν αυτά τα κρούσματα έγινε μεγάλος αγώνας για να βρούνε ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την ιχνηλάτιση. Μας λέγανε ο ΕΟΔΗ. Για το κλείσιμο των σχολείων η περιφέρεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά στην ουσία έχω τη γνώμη ότι πατάνε το μπαλάκι ο ένας τον άλλον και αφήνουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να βγάλουν το φίδι από την τρύπα μόνοι τους. Κανονικά, αυτό θα έπρεπε να είναι ζήτημα του ΕΟΔΗ, να υπάρχουν κινητά συνεργεία που να έρχονται έξω από τα σχολεία, τα οποία έχουν κρούσματα έξω από τα σχολεία, και εκεί να γίνονται οι χνηλατήσεις, να βλέπεις σε τι κατάσταση είναι το συγκεκριμένο σχολείο και αναλόγως με τα αποτελέσματα να προχωράς και να παίρνεις αποφάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις το ζήτημα σε κάθε σχολείο. Κανονικά, αυτός είναι ο υπεύθυνος, αλλά μέχρι στιγμής σας το λέω ότι δεν μπορέσαν να έρθουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές καν σε επικοινωνία. Ενώ το προσπαθούσαν. Μία ακόμα λέει, έχουμε στατιστικά για το πόσα δημοτικά σχολεία έχουν κλείσει στην περιοχή μας? Αυτή τη στιγμή δεν τα έχω τα στατιστικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βγαίνανε κατά διαστήματα, δεν τα έχω συγκεντρωμένα μπροστά μου για να σας πω, αναρτώντανε κατά διαστήματα, αλλά έχω και τη γνώμη ότι όχι όλα. Δηλαδή, ίσως υπήρχαν και περισσότερα από αυτά που μαθαίναμε για το σε ποια σχολεία, σε ποια δημοτικά υπήρχαν κρούσματα. Δεν έχω τα στοιχεία αυτή τη στιγμή για να σας τα παρουσιάσω. Ωραία. Αν υπάρχει άλλη που έχει να κάνει για τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα που έχει να κάνει και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς, που ρωτάει η Σοφία. Είναι ζήτημα διεκδίκηση των συλλόγων γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών η παρουσία σχολικού νοσηλευτή με βάση τον αριθμό των μαθητών του σχολείου, με ρόλο τέτοιο που να καλύπτει τις συνολικές ανάγκες μιας σχολικής κοινότητας? Μπορείς να απαντήσεις, Σοφία, και μετά, ναι, αν θέλει. Νομίζω ότι βεβαίως και είναι θέμα διεκδίκησης, είναι αντικείμενο διεκδίκησης. Σε κάποια σχολεία υπάρχει νοσηλευτής, αλλά συνήθως σε αυτά τα σχολεία ο νοσηλευτής συνοδεύει ίσως κάποιο παιδί και δεν είναι στην αρμοδιότητά του, αν ρωτάμε αυτό τέλος πάντων, να είναι και υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει
να διεκδικήσουμε και ως γονείς και ως σωματεία να υπάρχει ένας νοσηλευτής μόνιμος για κάθε σχολείο και είναι βέβαια στα αιτήματά μας μέσα αυτό. Γιατί προκύπτουν καθημερινά απίστευτα πράγματα μέσα στα σχολεία και όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, νομίζω ότι και πιο δύσκολα. Αλλά και για τους μεγάλους πια σε ηλικία εκπαιδευτικούς, προκύπτουν και άλλα θέματα μέσα στα σχολεία που ένας νοσηλευτής πλέον είναι απαραίτητος. Δεν ξέρω αν αυτό ήθελε να απαντήσω η Σοφία. Ναι, δεν κατάλαβα ίσως το πνεύμα της ερώτησης, δεν ξέρω. Όχι, νομίζω αυτό ήταν. Ναι, ναι. Είναι στα αιτήματα των εκπαιδευτικών. Ναι, θα πει ναι, μετά και ο Θανάσης για τους γονείς. Κοιτάω άλλη μία, γιατί οι υπόλοιπες νομίζω μπορούν να τις απαντήσουν ο Θανάσης και ο Ηλίας. Ναι. Είναι μία που λέει, είναι ασφαλή σχολεία χωρίς αυλή τώρα με τον COVID. Τα κύμπο είναι ασφαλή για τα παιδιά. Αυτό ίσως και ο Ηλίας θα μπορούσε να το απαντήσει, αλλά ίσως και οι εκπαιδευτικοί να έχουν μια άποψη. Μια κουβέντα θα πω και νομίζω ότι είναι ο ειδικός θα απαντήσει και καλύτερα. Αν είναι τα ασφαλή τα σχολεία, όχι φυσικά. Σκεφτόμασταν το προηγούμενο διάστημα που ήταν τα σχολεία ακόμα ανοιχτά, τι θα γινότανε αν άρχιζαν οι βροχές. Φέτος μας έκανε τη χάρη και ο καιρός. Έτσι λοιπόν είχαν τη δυνατότητα να προαυλίζονται τα παιδιά σε ανοιχτούς χώρους. Εάν έπιαναν οι βροχές, σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί οι μαθητές, οι 150, οι 200 που βγήκανε έστω και περιτροπή στα διαλύματα, θα συγκεντρώνονταν στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Φυσικά και όταν δεν υπάρχει αυλή και τα παιδιά συνοστίζονται στα κύμπο, η διάδοση. Έτσι αυτό είναι νομίζω φανερό. Είναι πιο εύκολη και είναι επικίνδυνο. Εννοείται. Αυτά δεν είναι σχολεία. Δηλαδή, κτίρια χωρίς προδιαγραφές τον 21ο αιώνα που στηβάζουν τα παιδιά μέσα σε τάξεις, χωρίς γυμναστήρια, χωρίς αίθουσες κανονικές, χωρίς εξοπλισμό ηλεκτρονικό, δεν είναι σχολεία που αντιστοιχούν σε αυτό που αξίζουμε τον 21ο αιώνα με την ανάπτυξη τεχνολογίας και της επιστήμης. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει ο Ηλίας κάτι. Έχω αρκετές για τον Ηλία ερωτήσεις. Και έρχονται και άλλες από ό,τι βλέπω. Στρατώ όπως θέλεις. Μπορώ να απαντήσω κάποιες που έχω σημειώσει. Προσπάθησα να τις ομαδοποιήσω. Α, οκ. Okay. Εντάξει, τότε μπορείς εσύ να ξεκινήσεις όπως το έχεις προγραμματίσει. Εγώ το πρώτο που καταλαβαίνω από τα ερωτήματα είναι αν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το οποίο κάναμε. Και για να απαντήσω σε αυτό, επιτρέψτε μου μία πολύ μικρή εισαγωγή. Γενικά, μία επιδημία μπορείς να την ανακόψεις, να την ελέγξεις με δύο τρόπους. Ή με φαρμακευτικά μέτρα ή με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Φαρμακευτικά μέτρα σημαίνει ότι διαθέτεις εμβόλιο, εμβολιάζεις το 50-80% του πληθυσμού σου και δημιουργείς ένα τείχος, δηλαδή, ανοσίας, έτσι ώστε δεν μπορεί να σβήνει η επιδημία μέσα στην κοινότητα. Και αυτό γιατί προσκρούει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνοσοι στον πληθυσμό. Φαρμακευτικό επίσης μέσον είναι διαθέτεις φάρμακα, ακόμη και για αυτούς που νοσούν, διαθέτεις φάρμακα και οι επιπτώσεις στην υγεία τους από αυτούς που νοσούν είναι αμιλητές. Αυτό είναι ο πρώτος τρόπος. Στην περίπτωση της επιδημίας του COVID, επιδημία στην Ελλάδα, πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο του COVID, φαρμακευτικά ακόμη μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας δεν έχουμε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων υπολογίζουμε ότι θα έχουμε διαθέσιμο εμβόλιο άγνωστης αποτελεσματικότητας στις αρχές Ιανουαρίου. Άρα ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την επιδημία είναι με αυτό που λέμε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Και αυτές είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη είναι αυτό που, να το πω έτσι με απλό τρόπο, να κυνηγήσεις την επιδημία στην κοινότητα ή να την φρενάρεις από τα πάνω, όταν πλέον έχεις χάσει τον έλεγχο της επιδημίας, δηλαδή όταν πλέον η επιδημία καλπάζει μέσα στην κοινότητα, η διασπορά της είναι μεγάλη, οπότε τη φρενάρεις από τα πάνω, επιβάλλοντας οριζόντια μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης ή ακόμη περισσότερο κοινωνικής απομόνωσης, κοινωνική απομόνωση, δηλαδή κλειδώνεις τους ανθρώπους στα σπίτια τους, επιβάλλεις lockdown. Αυτός είναι ένας τρόπος φρεναρίσματος της επιδημίας, όταν αυτή πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος της διασποράς στην κοινότητα και την προσπαθείς να την φρενάρεις από τα πάνω. Αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο και αυτό γιατί σας θυμίζω ότι
Τώρα αντιμετωπίζουμε το δεύτερο επιδημικό κύμα και το φρενάρουμε με το lockdown από τα πάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και νιωστό επιδημικό κύμα μέχρι ότου χτιστεί αυτό το τείχος ανοσίας είτε με εμβόλιο είτε γιατί θα έχει νοσήσει το 60-80% του πληθυσμού. Ο δεύτερος τρόπος μη φαρμακευτικά για να αντιμετωπίσεις, αν δεν τη φρενάρεις από τα πάνω την επιδημία, ο δεύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την επιδημία είναι να την κυνηγήσεις στην κοινότητα. Αλλά για να την κυνηγήσεις στην κοινότητα, χωρίς δηλαδή να επιβάλλεις lockdown, χρειάζεσαι κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ότι έχεις ένα σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης. Σημαίνει δηλαδή, να το πω έτσι σχηματικά, ότι έχεις 1.000-2.000 σημεία στην χώρα, όπου με τυχαίο δειγματοληπτικό τρόπο καταγράφεις σε εβδομαδιαία βάση κρούσματα, έτσι ώστε να έχεις μία εικόνα του πώς εξελίσσεται η επιδημία. Το κάνεις σε εβδομαδιαία βάση, με τυχαίο τρόπο, σε 1.000 σταθερά σημεία ανά την Ελλάδα και καταγράφεις την επιδημία, κάνεις δηλαδή, έχει σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης, το γνωστό σύστημα Sentinel σε όλο τον κόσμο, το οποίο, με το οποίο παρακολουθείς την εξέλιξη της επιδημίας από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Για να μην φαντάζετε αυτό εξωπραγματικό, σας θυμίζω ότι σύστημα Sentinel στην Ελλάδα είχαμε. Έχουμε σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της γρήπης. Είχαμε σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της ελαιονοσίας. Αμφότερα τα συστήματα, ιδίως το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της γρήπης, αποξηλώθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ουδέποτε αποκαταστάθηκε, επανενεργοποιήθηκε επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και στις δύο περιπτώσεις, ο λόγος για τον οποίο καταργήθηκε το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της γρήπης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αυτό το δίκτυο δηλαδή των πολλαπλών σημείων ανά τη χώρα για να παρακολουθήσει τις επιδημίες, ήταν αποκλειστικά οικονομικοί λόγοι. Κόστιζε δηλαδή, για παράδειγμα, πολύ ο εργαστηριακός έλεγχος της γρήπης και η μεταφορά των δειγμάτων από την περιφέρεια στην Αθήνα που γινόντουσαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι έχεις ομάδες δημόσιας υγείας, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη δημόσια υγεία, ομάδες δημόσιας υγείας σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά. Οι ομάδες αυτές δημόσιας υγείας λειτουργούν μέσα δίπλα ή και συστεγάζονται με τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και είναι υπεύθυνες για να εντοπίζουν τα κρούσματα του συμπτωματικού ασθενείς, οι οποίοι απευθύνονται στις υπηρεσίες υγείας με συμπτώματα, κάνουν τεστ, βγαίνει θετικό το τεστ και βάσει των θετικών των συμπτωματικών κάνει συχνηλάτιση, δηλαδή με συστηματικό τρόπο καταγράφεις τις επαφές τους, απομονώνεις και τα θετικά κρούσματα, απομονώνεις και τις επαφές τους, αφού κάνεις και διαγνωστικό έλεγχο και κατά αυτόν τον τρόπο κυνηγάς την επιδημία στην κοινότητα. Δεν την αφήνεις να εξαπλωθεί, έτσι ώστε να χρειαστεί να τη φρενάρεις από τα πάνω με lockdown. Και η τρίτη προϋπόθεση, πέρα από επιδημιολογική επιτήρηση, ομάδες δημόσιας υγείας οι οποίοι κυνηγάνε την επιδημία στην κοινότητα, η τρίτη προϋπόθεση είναι ότι έχεις ένα σύστημα καταγραφής των επιδημιολογικών δεδομένων, ένα σύστημα καταγραφής το οποίο θα πρέπει να είναι συστηματικό, να έχει αναλυτικό βάθος και το κυριότερο να έχει διαφάνεια ως προς την επικοινωνία του με τον πληθυσμό. Στην επιδημία, όπου αναγκάζεσαι να πάρεις μέτρα τα οποία πολλές φορές περιορίζουν ατομικές ελευθερίες ή ακόμη και κοινωνικά δικαιώματα στο όνομα περιορισμού της διασποράς, προϋπόθεση για να ελέγξεις την επιδημία είναι η διαφάνεια των στοιχείων. Τα στοιχεία πρέπει να είναι συστηματικά, να έχουν αναλυτικό βάθος και θα πρέπει να επικοινωνούνται και με τον πληθυσμό. Δεν μπορείς με ξόρκια και αφορισμούς να ελέγξεις την επιδημία και να πείσεις τον πληθυσμό, τον οποίο και καλείς να περιορίσει τις ελευθερίες του. Έτσι. Δεν μπορείς με τέτοιους όρους, με ξόρκια ή με αναθεματισμούς ή με απειλές, χωρίς πραγματικά επιστημονικά δεδομένα, να ανακόψεις την επιδημία. Καμία από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις τις οποίες ανέφερα, δηλαδή σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης, ομάδες δημόσιας υγείας στην κοινότητα και σύστημα αναλυτικής και σε βάθος καταγραφής, διαφανούς καταγραφής επιδημιολογικών δεδομένων, στη χώρα μας δεν υπάρχει. Και αποτέλεσμα αυτής της ανυπαρξίας
δομών δημόσιας υγείας ήταν η επανεμφάνιση δεύτερου επιδημικού κύματος και μάλιστα με την ένταση που τη βιώνουμε σήμερα, ένταση η οποία προφανώς εξαναγκάζει, είναι ομολογία αποτυχίας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, εξαναγκάζει σήμερα στο να επιβάλλουμε lockdown, δηλαδή να φρενάρουμε την επιδημία από τα πάνω με όλες τις επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές που αυτή η απόφαση έχει. Τώρα, λέγοντας αυτά, νομίζω απαντώ για παράδειγμα στο ερώτημα «Υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα για τα πόσα κρούσματα έχουμε στα σχολεία?» Η απάντηση κατηγορηματικά είναι «Όχι». Γνωρίζουμε, το Υπουργείο Παιδείας σε εβδομαδιαία βάση δηλώνει τα τμήματα, τον αριθμό των σχολείων που κλείνανε λόγω κοροναϊού, καθώς επίσης και τον αριθμό των τμήματων. Αν θυμάμαι καλά την τελευταία καταγραφή στα τέλη Οκτωβρίου, ξεπερνούσαν τα 250 τα τμήματα, ήταν πάνω από 40 τα σχολεία τα οποία είχαν κλείσει λόγω συρροής κρουσμάτων. Αλλά στοιχεία για τον αριθμό των κρουσμάτων στα σχολεία δεν έχουμε. Δεν αρνούμε προσωπικά να μπω στη συζήτηση ότι η κυβέρνηση έχει στοιχεία και δεν τα επικοινωνεί. Αρνούμε να μπω σε αυτήν την συζήτηση. Γνωρίζουμε από την κατάσταση που είναι ο ΕΟΔΗ αλλά και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας ότι δεν καταγράφουν, δεν έχουν το προσωπικό να το καταγράψουν. Έτσι. Και ούτε είχαν και ποτέ το μέλημα να το καταγράψουν, με την έννοια ότι αυτό είναι πολιτική απόφαση. Αποφασίζεις δηλαδή, όλες αυτές οι δραστηριότητες τις οποίες προείπα είναι δραστηριότητες έντασης εργασίας. Δηλαδή, όπερ σημαίνει ότι χρειάζεσαι χιλιάδες ανθρώπους με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας που έχουν δεσμούς με την τοπική κοινωνία, γνωρίζουν τις κοινωνικές δραστηριότητες, το τι συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες, είναι ριζωμένοι μέσα στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή τέτοιες είναι οι ομάδες δημόσιας υγείας, οι οποίες λειτουργούν με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μπορούν να ελέγξουν την επιδημία. Άρα, επιδημιολογικά δεδομένα για τα σχολεία δεν έχουμε. Οφείλω δε να πω ότι η συζήτηση, η επιστημονική συζήτηση για το αν το 25 είναι καλύτερα από το 15, θυμόσαστε κι εσείς ότι τεκμηριώθηκε με κάτι διαγράμματα τα οποία δημοσιεύτηκαν από συναδέλφους επιστήμονες στο Facebook. Αυτή ήταν η επιστημονική τεκμηρίωση ότι το 25 είναι καλύτερα από το 15. Η απάντηση είναι απλή. Το 15 είναι καλύτερα από το 25 και αυτό γιατί η αποφυγή συχνοτισμού, ο συνδυασμός δηλαδή μάσκας με τήρηση των αποστάσεων, είναι εργαλεία απαραίτητα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Και η αρχή της αποφυγής του συχνοτισμού δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Εφαρμόζεται ενιαία. Η αρχή του συχνοτισμού οφείλει να εφαρμοστεί στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα λεωφορεία, στα τρένα, στα πλοία, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, στους οίκους ευγυρίας. Παντού όπου έχει συχνοτισμό ανθρώπων, ο κανόνας είναι ο ίδιος. Ο συνδυασμός μάσκας και τήρησης αποστάσεων μειώνει την πιθανότητα διασποράς συντριπτικά. Ο συνδυασμός μειώνει συντριπτικά την πιθανότητα διασποράς μετάδοσης του κορονοϊού. Νομίζω ότι επίσης η εισαγωγή για το ποιος θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για την ιχνηλάτιση στα σχολεία απαντήθηκε. Υπεύθυνος για την ιχνηλάτιση στα σχολεία δεν μπορεί να είναι ο καθηγητής ή ο σύλλογος γονέων ή να επαφιόμαστε κάθε φορά. Υπεύθυνος για την ιχνηλάτιση θα έπρεπε να είναι η ομάδα δημόσιας υγείας που δρά στην κοινότητα. Σήμερα στη χώρα μας υπεύθυνος για την ιχνηλάτιση είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο ΕΟΔΗ έχει μόνο την ευθύνη να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που υπάρχουν μεγάλες ηρωές κρουσμάτων, για παράδειγμα στην Κονσεβροπία στη Σκύρδα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνη για την ιχνηλάτιση. Αν θέλετε και επιχειρησιακά, αυτός ο καταπιερματισμός, άλλος καταγράφει, άλλος παρεμβαίνει σε επίπεδο ισηρών, άλλος κάνει την ιχνηλάτιση, είναι και ένα δείγμα. Αυτός ο κατακαιρματισμός, αν θέλετε, ακόμη και από τεχνοκρατική άποψη, είναι δείγμα του τι συμβαίνει σήμερα στα... Άρα, συνοψίζω, γενικά όλη αυτή η επιχειρηματολογία του ποιος είναι σήμερα η ατμομηχανή διασποράς του κοροναϊού στην κοινότητα, οφείλει να συνοδεύεται με στοιχεία. Να σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Το έδειχνα προχθές στους φοιτητές μου,
μπήκαμε και βλέπαμε τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Σκωτίας, ο οποίος δημοσιεύει κρούσματα ανά εργασιακό χώρο, κρούσματα ανά βασική κοινωνική δραστηριότητα, κρούσματα ανά ταξική θέση, επίπεδο εισοδήματος, κρούσματα ανά κτλ. Κτλ. Με βάση αυτά τα στοιχεία μπορείς όντως να πάρεις αποφάσεις οι οποίες είναι στοχευμένες και έχουν αποτέλεσμα. Να πω ένα παράδειγμα. Στη Σκωτία προκύπτει ότι η βασική κοινωνική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την μετάδοση, την αυξημένη μετάδοση του κοροναϊού, είναι τα ψώνια. Ο βασικός εργασιακός χώρος στη Σκωτία, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, ο βασικός εργασιακός χώρος ο οποίος σχετίζεται με τη διασπορά του κοροϊού στη Σκωτία είναι τα νοσοκομεία, οι υγειονομικοί χώροι και οι χώροι γενικότερα το social care, φροντίδας, κοινωνικής φροντίδας, άσυλα, οικευγυρίας κτλ. Κτλ. Με τέτοια στοιχεία μπορείς να πάρεις όντως και στοχευμένες αποφάσεις. Η συζήτηση σχετική, αντίστοιχη συζήτηση στην Ελλάδα γίνεται βάσει υποθέσεων και βάσει γενικά πολιτικής, είναι μάλλον στη σφαίρα της προπαγάνδας παρά στη σφαίρα της επιστημονικά τεκμηριωμένης απόφασης. Τώρα το τρίτο, το οποίο είναι και ιδιαίτερα σημαντικό το ερώτημα, αν έχουμε στοιχεία για τις επιπτώσεις, τι επιπτώσεις έχει το γεγονός ότι τόσο στο πρώτο επιδημικό κύμα, όσο και στο δεύτερο επιδημικό κύμα, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα απαντά ως μονοθεματικό, έτσι, σε εισαγωγικά, σύστημα υγείας. Τι επιπτώσεις αυτό θα έχει. Και αυτό πάλι δεν είναι μετρήσιμο. Στοιχεία για το τι επιπτώσεις θα έχει θα το ξέρουμε σε 2 ή 3 χρόνια όταν θα έχουμε στοιχεία θνησιμότητας ανά αιτία θανάτου. Υπάρχει, είναι υπόθεση εργασίας αυτή. Δεν έχω στοιχεία για να το τεκμηριώσω. Ξέρω όμως από παλιότερες επιδημικές κρίσεις ποιες είναι οι τάσεις. Σε συνθήκες επιδημίας, για παράδειγμα, είναι προφανές ότι θα έχουμε μείωση της θνησιμότητας από τροχαία, αλλά είναι μάλλον πιθανό ότι σε 2-3 χρόνια θα μπορούμε να το αποδείξουμε ότι θα έχουμε αύξηση της θνησιμότητας των θανάτων, δηλαδή από καρκίνους, από καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες δηλαδή, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν ή καθυστέρησαν ως προς την αντιμετώπιση τους. Αυτές όμως τις επιπτώσεις θα τις καταγράψουμε και μετρήσιμα θα μπορούμε να τις παρουσιάσουμε σε 2-3 χρόνια από τώρα. Είναι δε χαρακτηριστικό και κλείνω με αυτό ότι αρχίζει και εμφανίζεται στη βιβλιογραφία και στην συζήτηση μεταξύ επιστημόνων ο όρος, ο λεγόμενος όρος της συνδημίας, syndemic, ο οποίος έρχεται να αποτυπώσει το εξής, ότι η επιδημία του COVID συνυπάρχει με 2 ακόμη επιδημίες. Η μία είναι η επιδημία, σε εισαγωγικά, δεν είναι μεταδιδόμενο νόσημα, απλά μεταφορικά, την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από τις μη COVID αρρώστιες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της επιδημίας υποθεραπεύονται, και υπάρχει και μία ακόμη επιδημία, και αυτή είναι η επιδημία της απότομης και ραγδαίας φτωχοποίησης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, οι οποίοι πληρώνουν και θα πληρώσουν ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, και αυτή η επιδημία της φτωχοποίησης θα επηρεάσει, όπως ξέρουμε επηρέασε και κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, θα επηρεάσει με τριπλό, με έναν ακόμη τρόπο, το επίπεδο υγείας τους. Συνδημία λοιπόν, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε σήμερα μεταξύ μας, θέλοντας να περιγράψουμε αυτές τις παράλληλες επιδημίες, την επιδημία του COVID, την επιδημία της υποθεραπείας των non-COVID νοσημάτων, την επιδημία της φτωχοποίησης, της ραγδαίας φτωχοποίησης, της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης, η οποία ενεργοποιήθηκε, αν θέλετε, επιτακύνθηκε και από την πανδημική αυτή κρίση. Αυτά νομίζω, ίσως είπα πάρα πολλά. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Βλέπω 1-2 ερωτήσεις που μάλλον είναι για τον Θανάση. Μία είναι
η μία είναι σίγουρη, Θανάση, τι λέει, ποια είναι τα αιτήματα των συλλόγων γονέων σήμερα σε σχέση με την πανδημία. Οπότε, αν θέλεις, ξεκινάμε με αυτό. Έχω σημειώσει κι εγώ κάποια ακόμα. Να ξεκινήσω να πω. Ναι, ναι, βέβαια. Κάποιο το έχω ξεχάσει, μπορούμε να το πιάσουμε. Ναι. Καταρχήν, οι γονείς από την άνοιξη ακόμα, αλλά και στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, αυτά που ζητούσαμε ήταν να υπάρχει μείωση των μαθητών ανά τάξη, δηλαδή 15 μαθητές ένα τμήμα, να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψη των αναγκών για σχολική στέγη, γιατί τίθεται και ένα ερώτημα και μια απορία, ίσως και από κάποιους καλοπροαίρετα, ότι εντάξει τώρα περιμένουμε σε ένα μήνα και δύο μήνες να φτιαχτεί σχολείο. Όχι, προφανώς και εμείς, και επειδή γνωρίζουμε και την κατάσταση. Αλλά φανταζόμαστε ότι από τον Μάρτιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο υπήρχε αρκετά χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε και προγραμματισμός να γίνει για σχολική στέγη και να έχουμε έτοιμα σχολεία μέσα σε ένα χρόνο, αλλά ταυτόχρονα και ένας σχεδιασμός που θα είχε να κάνει με την επαφή και με τους Δήμους, ώστε να βρεθούν αίθουσες που θα καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών για να μειωθούν τα τμήματα. Και ταυτόχρονα αυτό θα συνοδευόταν και από προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού για να μπορούν λογικά να ανταποκριθούν μες στις τάξεις και εργαζόμενους στην καθαριότητα μόνιμους με συμβάσεις μόνιμες για να καλυφθούν οι ανάγκες για καθαριότητα, γιατί το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έλεγε ότι οι αίθουσες πρέπει να καθαρίζονται 2 και 3 φορές την ημέρα. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και τμήματα που μεταφέρονται από μια αίθουσα στην άλλη, τότε οι ανάγκες για καθαριότητα πολλαπλασιάζονται. Ταυτόχρονα και με αυτή την κουβέντα που είχαμε και πριν, προφανώς και έτοιμά μας, όχι μόνο τώρα με την πανδημία, αλλά τώρα επικαιροποιήθηκε πιο έντονα, ήταν να υπάρχει ένας γιατρός σε σχολείο, ένας σχολίατρος. Γιατί, για σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν σχολεία που φιλοξενούν 900 και 1000 μαθητές. Εκεί την ευθύνη για την υγεία των μαθητών, όχι μόνο τώρα στην πανδημία, αλλά και νωρίτερα, ποιος την έχει? Την έχουν οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή και ο εκπαιδευτικός γίνεται λίγο γιατρός. Τώρα με την πανδημία, σκεφτείτε ένα τυχόν κρούσμα πυρετού. Ποιος θα έπρεπε να αποφασίσει αν ο μαθητής πρέπει να απομονωθεί ή πρέπει να φύγει στο σπίτι ή τέλος πάντων πρέπει να μπει σε καραντίνα? Γιατί ταυτόχρονα, ενώ το Υπουργείο είχε ζητήσει να υπάρχουν και αίθουσες για να φιλοξενούν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, ίσως έναν πυρετό ή μια διαθεσία, αυτό ενώ έγινε στην αρχή τον Μάιο, τον Σεπτέμβριο δεν έγινε, γιατί δεν υπήρχε οι αίθουσες για να γίνει αυτό. Άρα είναι μεγάλη ανάγκη για έναν γιατρό στο σχολείο, που πραγματικά θα έχει το φάκελο του κάθε μαθητή, θα μπορεί να μεταφέρει στον εκπαιδευτικό προβλήματα, όχι μόνο σας λέω τώρα με την πανδημία, προβλήματα που μπορεί να έχει ένας μαθητής σε σχέση με, με ένα στρες που θα έχει ή με μια διάσπαση προσοχής ή μια κρίση πανικού, κρίση επιληψίας. Οπότε ο εκπαιδευτικός θα παίρνει όλο το φάκελο του μαθητή και θα ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει. Άρα είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρχει γιατρός στο σχολείο. Επίσης, ένα άλλο από τα αιτήματά μας ήταν τα μέσα προστασίας των μαθητών. Να σας θυμίσω ότι ακόμα και αυτό με τη μάσκα δεν έφτασε καθόλου στους μαθητές. Οι γονείς αναγκάζονται και μόνοι μας βάζουμε λεφτά για να πάρουμε μάσκες και απολυματικά και να καλυφθούν οι ανάγκες τέτοιες για τους μαθητές. Ταυτόχρονα έγινε αναγκαίο και πάλι η κάλυψη του τεχνολογικού εξοπλισμού για την τηλεκπαίδευση των μαθητών. Είπαμε και πριν και είναι αίτημα του γονεϊκού κινήματος αυτό να καλυφθεί κεντρικά από το Υπουργείο. Αυτά είναι μια σειρά από ζητήματα που οι γονείς τα βάζαμε και το προηγούμενο διάστημα, αλλά επικαιροποιήθηκαν τώρα και με την πανδημία. Τώρα, σε σχέση με τις άδειες και αν τυχόν τι δικαιούται κάθε γονιός. Μιλάμε τώρα για μια πολύ πονεμένη ιστορία, ακόμα και την περίοδο της άνοιξης που πήγε να εφαρμοστεί. Στον ιδιωτικό τομέα ήταν αδύνατο
για τους γονείς να εξασφαλίσουν αυτή την άδεια ώστε να μένουν τα παιδιά στο σπίτι. Τώρα τι ισχύει, αν ένας μαθητής κλείσει το τμήμα του, ο γονιός πρέπει να ζητήσει μια βεβαίωση από τον διευθυντή του σχολείου, να πάρει τη βεβαίωση αυτή. Αν χρειάζεται να μείνει σε καραντίνα ο μαθητής και ο γονιός, πρέπει να κάνει χρήση της άδειας λόγω καραντίνας, λόγω COVID. Αν δεν πρέπει, απλά είναι κλειστό το τμήμα του και δεν μπορεί ο μαθητής να πάει στο σχολείο, τότε θα κάνει τη χρήση την άδεια ειδικού σκοπού αυτό το 3 μέρες, 1 μέρα, που οι περισσότερες άδειες των γονιών έχουν εξαντληθεί από την άνοιξη για τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε αναγκάζεται ή να πάρει επιπλέον μέρες από άδειες που θα ήταν για να παρακολουθήσει κάποιες γιορτές ή να δει την πρόοδο του παιδιού, ή αυτό που γίνεται και τις περισσότερες φορές, να πάρει μέρος από την κανονική του άδεια, όσοι του έχει μείνει. Αλλά η πραγματικότητα και η εικόνα που έχουμε είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι περισσότεροι εργοδότες δεν εξασφαλίζουν την άδεια στους γονείς. Οπότε πάρα πολλοί αναγκάζονται να προσφύγουν σε γονείς, παππούδες κλπ. Για να κρατήσουν τα παιδιά αν το τμήμα είναι κλειστό. Πόσα σχολεία είναι κλειστά? Στην Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, στο site του Υπουργείου λίγο πριν, ήταν γύρω στα 50 σχολεία, τα δημοτικά μόνο, γιατί γυμνάσια και λύκια είναι όλα κλειστά. Η εικόνα όμως δεν είναι πραγματική και δυστυχώς καταβάλλεται πολύ με προσπάθεια από το Υπουργείο να μην μπαίνουν όλα τα δημοτικά που κλείνουν. Εμείς έχουμε εικόνα ότι και από το Δήμο Νεάπολης και Όνα έχει κλειστά σχολεία, και από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, και από το Δήμο Καλαμαριάς, επιπλέον από αυτά που περιγράφεται στο site του Υπουργείου, τα οποία σήμερα δεν φαίνονται πουθενά. Ενώ τα σχολεία είναι κλειστά και στο Δήμο Θέρμης. Τι υπήρχε ένα άλλο, τι ζητάνε οι γονείς, πόσα δημοτικά είναι κλειστά, πόσα κρούσματα πρόκειται από το σχολείο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Καταρχήν είναι σημαντικό ότι έχουμε αρκετά κρούσματα στα σχολεία και κλείνουν πάρα πολλά, πάρα πολλά σχολεία. Και δυστυχώς είναι αυτό που είπε και ο Ηλίας και η Σοφία πριν, ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Σκεφτείτε ότι από το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, παράδειγμα στην Μπέλα, που είναι και στην περιφέρειά μας, τα σχολεία άνοιξαν μετά από 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες τα παιδιά δεν έκαναν τίποτα. Δεν έκαναν μάθημα, δεν έκαναν τηλεκπαίδευση. Όπως και επίσης μαθητές που έμειναν έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή μπορεί να αντιμετώπιζαν κάποιο κρούσμα, είχαν κάποιο επικείμενο νόσημα και δεν τους επέτρεπε να πάνε στο σχολείο, ούτε για αυτούς δεν εξασφάλιζαν τηλεκπαίδευση, και ήρθε και να επιβεβαιωθεί και σήμερα όλο αυτό και που είδαμε με την σημερινή κατάσταση τηλεκπαίδευση, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα με τα λύκεια. Δηλαδή τα σχολεία άνοιξαν, έκλεισαν για τα λύκεια, και στη μία το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία και σε 9 το βράδυ ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν, χωρίς να υπάρχει κανένα σχεδιασμός για το τι μάθημα θα κάνουν οι μαθητές την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω δεν βλέπω κάτι άλλο. Είναι κάτι που δεν απάντησε για τις άδειες. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις άδειες για τους συναδέλφους, επειδή έχει να κάνει και με τα ζητήματα του σωματείου μας, αλλά να πω όσο θα απαντάω λίγο και εγώ σε αυτό. Όποιος συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο, είτε να πει τη γνώμη του, είτε να φέρει μια εικόνα και από τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν τα σχολεία, είτε και ακόμα και εικόνα από το χώρο δουλειάς του για κάποιο ζήτημα σχετικό με τη συζήτηση, μπορεί να το κάνει, έτσι. Απλά να πω τώρα για την άδεια ειδικού σκοπού που είπε και ο Θανάσης ότι υπάρχει δυσκολία στον ιδιωτικό τομέα. Είναι θέμα διεκδίκησης, συνάδελφοι. Το πρώτο διάστημα της πανδημίας, όταν έγινε το πρώτο lockdown και κλείσαν τα σχολεία, στον κλάδο μας, επειδή ήταν πολύ διαδεδομένη τηλεργασία, τι λέγανε στους γονείς? Μην πάρετε την άδεια ειδικού σκοπού, πάρετε και κάντε τηλεργασία, να μην έχουμε και εμείς τέλος πάντων προβλήματα. Και αναγκαζόντουσαν οι γονείς, έχοντας 1, 2, 3 παιδιά στο σπίτι που δεν πήγαιναν σχολείο και πρέπει να τα προσέξουν, να δουλεύουν και παράλληλα και να απαιτείται μάλιστα με κάποια email τελείως τραγελαφικά που έχουν έρθει στην προσοχή μας από τις ίδιες εταιρείες, να τηρούν και επαγγελματικό, ας το πούμε,
επαγγελματικών προδιαγραφών χώρο εργασίας και να μην υπάρχουν καμία κανενός είδους ενοχλήσεις και ήχοι περίεργοι τα λοιπά την ώρα που εργάζονται, την ώρα που και τα σχολεία ήταν κλειστά και τα παιδιά πρέπει να είναι στο σπίτι. Και εμείς βάζαμε από τότε και το λέμε και τώρα. Γιατί τώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η νομοθεσία και όλες, η κυβέρνηση έχει δώσει μια σύσταση όπου μπορεί να υπάρχει τηλεργασία, να γίνει τηλεργασία και να μην παίρνει άδεια ειδικού σκοπού. Εμείς λέμε δεν γίνεται. Ο γονιός ή θα προσέχει το παιδί του ή θα εργάζεται. Δεν μπορεί να κάνει και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Και οπότε αυτή την άδεια τη διεκδικούμε και πρέπει να έρθει στο σωματείο άμεσα όπου υπάρχει δυσκολία και εμπόδια από την πλευρά της εργοδοσίας. Ήδη η άδεια αυτή είναι προβληματική, γιατί αν θυμάστε είχε τη λογική, δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει κάτι, Θανάση, έτσι, ήταν τρεις μέρες από την, και μία από την κανονική άδεια, που εμείς βάζουμε ότι δεν θα πρέπει καμία μέρα την κανονική άδεια του εργαζόμενου να ξοδεύεται για αυτό το σκοπό. Η κανονική άδεια έχει να κάνει με την ανάπαυση, έχει να κάνει με το ότι ο εργαζόμενος πρέπει να αναπληρώσει την, ας το πούμε, την εργατική του δύναμη που λέμε, δηλαδή το τι έχει, πόσο έχει καταπονηθεί κατά τη διάρκεια της τις ετήσιες εργασίες και δεν έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα που είναι μια έκτακτη ανάγκη και δεν είναι για ξεκούραση όταν μένει στο σπίτι για να προσέξει τα παιδιά του. Οπότε, εάν έχει παρατηρηθεί κάπου να θέλει κάποιος γονιός επειδή έχουν κρούσμα π.χ. στο σχολείο ή επειδή είναι γυμνάσιο τέλος πάντων τα παιδιά του και αναγκάζονται να τα έχει σπίτι και είναι μικρά, δεν μπορούν ακόμα μόνο τους, πρέπει να ενδεχομένως να τα προσέχει. Θέλει να πάρει στην άδεια και δεν του τη δίνουν, πρέπει να μας έρθει στο σωματείο να κάνουμε άμεσα παρέμβαση. Ήδη έχουμε κάνει και θα το συνεχίσουμε. Τώρα, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, υπάρχει κάτι από ό,τι βλέπω για τον Ηλία τον Κονδύλη ακόμα. Όση ώρα μιλούσα, ήταν κι άλλες. Η μία είναι αν μπορεί να σχολιάσει ο Ηλίας τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να μην επιτάξει την ιδιωτική υγεία σε κατάσταση πανδημίας και μάλιστα τώρα που το ΕΣΥ εφικτιά. Και από κάτω έχουμε την Μπέγκη σχεδόν, η οποία λέει: ο γιος μου ήταν πρώτη επαφή σε επιβεβαιωμένο κρούσμα στον παιδικό σταθμό. Μπήκε σε καραντίνα 14 μέρες. Στο διάστημα αυτό υποχρεώθηκα να κάνω χρήση της κανονικής μου άδειας. Καθώς μου είπαν από τη δουλειά μου ότι δεν δικαιούμαι κάποια ειδική άδεια. Μπέγκη, θα μιλήσουμε μετά. Τη συνάδελφο την ξέρω γιατί δουλεύαμε στην ίδια εταιρεία κάποτε. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Δεν δικαιούνται να κάνει τεστ και αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε και για να κάνει τεστ. Είναι ένα ζήτημα με τα τεστ που έρχεται πάρα πολύ από τους γονείς. Γιατί και το ΕΟΔΗ στην ουσία πρέπει για να κάνεις ένα τεστ σε μαθητές πρέπει να έχει πολύ έντονα συμπτώματα. Γενικότερα σπρώχνουν τους γονείς στον ιδιωτικό τομέα. Πάνω από το άγχος και την αγωνία των γονιών βάζουν ξανά το χέρι στην τσέπη και πάνε στα ιδιωτικά για να κάνουν τέτοια για να δουν και σε τι κατάσταση. Γιατί μπορεί να κλείνει ένα τμήμα και ο γονιός μένει με την αγωνία. Κόλλησε το παιδί μου τώρα, δεν κόλλησε, τι πρέπει να κάνω. Δυστυχώς, ο ΕΔΗ δεν προχωράει στο να κάνει οργανωμένα τεστ σε όλο το τμήμα, σε όλους τους μαθητές. Και γίνεται αυτό, πάει ο γονιός και κάνει, βάζει το χέρι στην τσέπη. Ναι. Στράτο, να πω ένα σχόλιο για, για τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, ό,τι θα πω, άπτεται της κοινής λογικής. Απλά θα προσπαθήσω έτσι να το πω με επιστημονικό τρόπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αρχές Μαρτίου ήτανε, προειδοποιούσε του 2020, προειδοποιούσε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το τσουνάμι που έρχεται. Και μάλιστα έλεγε το τσουνάμι αυτό είναι διπλό. Αφορά τόσο αυτούς που θα νοσήσουν από COVID, από την νόσο δηλαδή του κορονοϊού, όσο αφορά και όλους εκείνους τους χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν σε συνθήκες πανδημίας, λόγω του ότι τα συστήματα υγείας θα ασχοληθούν κυρίως με τον COVID, δεν θα μπορέσουν να βρουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Δηλαδή θα υποθεραπευτούν. Αυτό ήταν μια γνωστή οδηγία, το ξέραμε από την αρχή της επιδημίας, το ξέραμε από προηγούμενες επιδημίες. Τώρα, η κοινή λογική σήμερα λέει το εξής. Η κοινή λογική, με βάση την επιστημονική αυτή κατεύθυνση και την ιστορική εμπειρία που έχουμε. Η κοινή λογική λοιπόν θα έλεγε το εξής, ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έπρεπε να παραμείνουν ανοιχτά για όλες τις ασθένειες. Όπερ σημαίνει ότι στην Ελλάδα, όπου έχεις τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος κατέχει πάνω από 15.000 κρεβάτια, αν δεν απατώμε,
σημαίνει ότι η πρώτη κοινή λογική, κοινή κίνηση, απλή κίνηση που θα έκανες θα ήταν να επιτάξεις τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει μάλιστα υψηλή ξενοδοχειακή υποδομή, και να νοσηλεύσεις εκεί όλα τα ήπια περιστατικά COVID, ελαφριάς συμπτωματολογίας, και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ να τα κρατήσεις για την non-COVID νοσηρότητα, για τους ασθενείς που δεν πάσχουν από COVID, και για εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από COVID και είναι σε βαριά, έχουν βαριά συμπτώματα. Άρα χρειάζονται υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσίες, τέτοιες που μπορεί να παρέχει ο δημόσιος τομέας, για χι ιστορικούς και πρακτικούς λόγους που δεν είναι της παρούσης, και δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Η απάντηση του γιατί η κυβέρνηση, παρόλες τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρόλες τις συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρόλο το πάθημα του πρώτου επιδημικού κύματος, ενάντια στην κοινή λογική αρνείται να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πολιτική απάντηση. Και αυτό γιατί το κρίσιμο σε μία επιδημία, όπως και σε μία κρίση ή και στη φάση της ανάπτυξης, έτσι και στη φάση της κρίσης, έτσι και στη φάση της πανδημίας, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει, ποιος θα σηκώσει το βάρος αυτής της κρίσης. Θα το σηκώσει ο λαός ή θα το σηκώσουν τα μονοπόλια. Αυτό είναι το ερώτημα, αυτό είναι το ερώτημα του γιατί σήμερα δεν έχουμε ομάδες δημόσιας υγείας, του γιατί τα επιστημονικά δεδομένα και τα επιστημονικά πρωτόκολλα δεν εφαρμόζονται. Η εφαρμογή του σημαίνει μία πολιτική, θα σήμαινε μάλλον μία πολιτική, σε όφελος των πολλών. Παραβίαση της κοινή λογικής, παραβίαση των επιστημονικών δεδομένων, παραβίαση των επιστημονικών πρωτοκόλων γίνεται, γιατί σκοπός αυτών των παρεμβάσεων είναι την κρίση να την πληρώσουν οι πολλοί και οι λίγοι, όπως σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση ο ιδιωτικός τομέας, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όχι μόνο να ζημιωθούν από την κρίση, αντιθέτως να βγουν και κερδισμένοι. Άρα αυτό είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορώ να απαντήσω επιστημονικά σε αυτό το ερώτημα. Η απάντηση είναι μόνο πολιτική. Και για να είμαι ειλικρινής, απάντηση πολιτική και ταξική πρέπει να είναι και η απάντηση των σωματείων σε αυτά τα ζητήματα. Δεν χρειάζονται επιστημονική τεκμηρίωση, κοινή λογική αρκεί. Βλέπω άλλες δύο ερωτήσεις για τον Θανάση του Κοκκονά. Θανάση, δεν σε βλέπω στην κάμερα. Ελπίζω να μην έφυγες. Θανάση, είναι εκεί. Είναι εδώ. Τις είδες ερωτήσεις, να τις διαβάσω. Τις είδα. Ωραία. Λοιπόν, από την τελευταία. Τι μπορεί να κάνει ένας σύλλογος για να παρέμβει αν θεωρήσει τη χνάτηση που μάλιστα στο σχολείο. Λοιπόν, αν διαγνωστεί ένα κρούσμα σε ένα σχολείο, πρέπει με ευθύνη του Δήμου που ανήκει το σχολείο να γίνει τα απολύμανση των χώρων του σχολείου. Με ευθύνη του ΕΟΔΗ να έχετε κλιμάκι του σχολείου για εχνηλάτηση και δωρεάν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν μπορούν οι γονείς να πληρώνουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τεστ με κάθε σύμπτωμα του παιδιού και να μην σχετίζεται, έστω και αυτό και αν δεν σχετίζεται, ή να βρίσκεται σε... να μην τους παίρνουν ούτε στα δημόσια νοσοκομεία. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να διαθέσει ηλεκτρονικά μέσα στους μαθητές που θα μείνουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας και να υπάρξει, αυτό που λέγαμε και πριν, νομοθετική ρύθμιση με άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς που συνδράμουν στα παιδιά τους όταν κλείνει ένα τμήμα. Να μην χρεώνεται ούτε μια μέρα κανονικής άδειας, αυτό που λέγαμε πριν από τους γονείς, ούτε να μειώνονται και οι αποδοχές τους από την εργασία. Αυτά είναι τα τέσσερα μέτρα που πρέπει να διεκδικήσει ένα σύλλογος γονέων όταν θα βρεθεί κρούσμα στην τάξη του, στο τμήμα του. Αν υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι που κάνουν συμφωνίες με εταιρείες για τεστ COVID. Εντάξει, στην αντίληψή μου δεν έχουν έρθει. Όχι ότι δεν υπάρχουν κουβέντες για τέτοια ζητήματα από κάποιους γονείς, ότι αφού δεν κάνουν τίποτα, τέλος πάντων, να κάνουμε εμείς μια κίνηση και να συμφωνήσουμε. Οργανωμένα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν έχει έρθει στη δικιά μου αντίληψη από συλλόγους γονέων. Και αυτό, εντάξει, δεν λύνει και το πρόβλημα και το ξέρουν και οι περισσότεροι γονείς αυτό.
Αλλά μεμονωμένα δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς πηγαίνουν και κάνουν τεστ για να πάρουν απάντηση για το αν είναι θετική ή όχι. Αυτό, ναι, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο, έτσι δεν είναι, αυτές οι δύο ερωτήσεις ήταν. Στράτο, άνοιξε το μικρόφωνο. Προσπαθώ να δω μία, έχει έρθει προσωπικά, αλλά ίσως είναι απλά παρατήρηση, μισό λεπτό να διαβάσω. Α, επιβεβαιώμενο κρούσμα, ναι, όχι. Α, ναι. Ναι, υπάρχει ένα σχόλιο που έχει μια βάση από ένα συνάδελφο ότι υπάρχει μια πολιτική, ίσως να ξέρει ο Ηλίας ή και ο Θανάσης, αποτροπής των εργαζόμενων να κάνουν τεστ όταν παίρνουν και λένε ότι υπήρχαμε στο χώρο δουλειάς κάποιος ή τέλος πάντων στο σχολείο κτλ. Και με αυτή τη λογική βάζουν και σε κίνδυνο τη ζωή, έτσι, και των επαφών και των ίδιων. Θα θέλαμε, αν υπάρχει, μπορεί να γράψει και στο chat, αν έχουμε τέτοια περιστατικά από χώρους δουλειάς ή από σχολεία ή από περίγυρο που αποτρέπουν ο ΕΟΔΗ ή τα νοσοκομεία, τέλος πάντων, από τα τεστ, γιατί είναι ζήτημα τα οποία πρέπει να διεκδικήσουν και τα ίδια τα σωματεία και εμείς, δηλαδή, όπου υπάρχουν τέτοια, να πάμε να πιέσουμε. Για παράδειγμα, σε κάποιους χώρους που είχαν κάνει σε ένα τηλεφωνικό κέντρο γνωστό, είχαν ένα κρούσμα, κάνανε μια χνηλάτιση, η οποία δεν ξέρω με ποιο τρόπο έγινε από τον ΕΟΔΗ, ίσως ο Ηλίας μπορεί να βοηθήσει, αλλά βρήκε και 5 ανθρώπους που πρέπει να κάνουν το τεστ και πήγαν και το κάνανε. Και όλος ο υπόλοιπος όροφος και ο από κάτω όροφος δεν έκανε κανείς, γιατί δεν έδωσε την κατεύθυνση ο ΕΟΔΗ. Και αφού ήρθαν οι εργαζόμενοι και μας το αναφέρανε και παραπονέθηκαν ότι νιώθουν ανασφάλεια, πιέσαμε την εργοδοσία και είπαν εμείς κάναμε ότι μας είπε ο ΕΟΔΗ. Δεν πρόλαβαμε να κλείσουμε το τηλέφωνο και την επόμενη μέρα είχαν άλλα 3 κρούσματα. Την επόμενη μέρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είχαν άλλα 3 κρούσματα από αυτούς που δεν είχαν εμφανιστεί. Και μετά, φυσικά, οι εργαζόμενοι ήταν σε μεγάλη αναστάτωση και εμείς πιέσαμε χειρότερα ότι πρέπει να κάνουμε όλοι τεστ κτλ. Αλλά αν υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά, τα θέλουμε και για να πιέσουμε και για να τα δώσουμε και στους υγειονομικούς, γιατί τα σωματεία των υγειονομικών επίσης έχουν και μια ευθύνη να πιέζουν να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Αλλά γενικά για αυτή την κατάσταση έχουμε κάποιο σχόλιο, το αν συμβαίνει και πώς συμβαίνει, Ηλία. Ναι, εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Γιατί νομίζω τώρα αυτό είναι ένα κοινό μυστικό, το οποίο απλά δεν το ομολογούμε. Και αυτό που δεν ομολογούμε είναι ότι τα χιλιάδες αδήλωτα κρούσματα στους χώρους δουλειάς. Η εικόνα έρχεται από παντού, την βγάζουν τα σωματεία, είναι κοινή πρακτική. Γνωρίζουμε δε και την εμπειρία από την Ιταλία και από τη Λομβαρδία, αντίστοιχα δηλαδή, μεγάλη εργασιακή χώρη, όπου κρούσματα παρέμεναν αδήλωτα. Να πω απλά θεωρητικά το εξής, και αυτό έχει να κάνει και με τη δουλειά των σωματείων. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, αν υπάρχει θετικό κρούσμα σε ένα εργασιακό χώρο που δουλεύουν 50 εργαζόμενοι στο τηλεφωνητές, για παράδειγμα, ή σε ένα χώρο γραφείων όπου δουλεύουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της πληροφορικής, η κοινή πρακτική είναι ότι το θετικό κρούσμα απομονώνεται, δηλαδή δεν έρχεται στη δουλειά, και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ αναλαμβάνει την ιχνηλάτιση του κρούσματος, δηλαδή προσδιορίζει ποιες ήταν οι επαφές του κρούσματος, οι άμεσες επαφές του κρούσματος, παρατεταμένες επαφές του κρούσματος. Όλες οι άμεσες επαφές οφείλουν να κάνουν διαγνωστικό τεστ, συν τα μέτρα τα οποία και επίσης απομονώνονται, ενώ οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι αρνητικοί, δεν ήρθαν σε επαφή κανέναν, αφού πάρει τις αναγκαίες προφυλάξεις, δηλαδή απολύμανση του χώρου, τήρηση των αποστάσεων κτλ., συνεχίζουν την εργασία. Οι κανόνες αυτοί, οι απλοί κανόνες της κοινής λογικής, δεν εφαρμόζονται σε κανέναν μεγάλο εργασιακό χώρο. Ή εφαρμόζονται κατόπιν παρέμβασης ταξικών σωματείων. Θα το πω και ας επαναλαμβάνομαι ότι στην
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζουμε, δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε μεγάλο αμερικάνικο περιοδικό, ότι στους οίκους ευγυρίας, όπου οι εργαζόμενοι ήταν συνδικαλισμένοι και διεκδίκησαν μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα πρόληψης στους χώρους δουλειάς τους, τα κρούσματα στους οίκους αυτούς ευγυρίας, όπου οι εργαζόμενοι ήταν συνδικαλισμένοι, ήταν μέλη του σωματείου τους και διεκδίκησαν μέτρα ατομικής προστασίας, τα κρούσματα σε ηλικιωμένους και οι θάνατοι σε ηλικιωμένους στους οίκους αυτούς ευγυρίας ήταν κατά 30% λιγότεροι σε σχέση με τους οίκους ευγυρίας, όπου οι εργαζόμενοι δεν ήταν συνδικαλισμένοι, δεν ήταν μέλη του σωματείου τους, δεν διεκδίκησαν όρους υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλο το βάρος των σωματείων, τα οποία καλούνται σε συνθήκες πανδημίας να αντιμετωπίσουν και να προστατεύσουν, να διεκδικήσουν οικονομικά και πολιτικά αιτήματα, τα οποία σχετίζονται με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της πανδημίας. Δυστυχώς όμως, τα σωματεία έχουν να σηκώσουν εν μέσω πανδημίας και αυτό το βάρος, το συλλογικό βάρος, δηλαδή του να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη, στην προστασία στους χώρους δουλειάς, της υγείας των εργαζόμενων και των οικογενειών τους. Μεγάλο το βάρος, μεγάλη η ευθύνη, αλλά νομίζω ότι τα ταξικά σωματεία όλους αυτούς τους μήνες έχουν αποδείξει ότι όπου μπορούν, όπου υπάρχουν, όπου δρούν, είναι έτοιμα να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Θανάση, θέλεις να πεις κάτι, νομίζω, σε κόψα πριν. Δεν ακούγεται, πρέπει να κάνεις unmute. Όχι, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά ο Ηλίας με κάλυψε, δεν μπορώ να προσθέσω κάτι επιπλέον. Θεωρώ ότι οργανωμένα οι γονείς, τουλάχιστον για τους χώρους των σχολείων, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν κάθε μέρα και είναι πολλά και στις δουλειές τους και στην καθημερινότητά τους, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουν χρόνο να μπαίνουν στους συλλόγους γονέων, να αγωνίζονται διεκδικητικά οργανωμένα μέσα από τους συλλόγους γονέων, γιατί στην ουσία αυτό που θα εξασφαλιστεί έτσι είναι η παιδεία των παιδιών μας, των μαθητών μας. Είναι για παράδειγμα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο μαθητής βλέποντας τον γονιό να διεκδικεί, να παλεύει για ένα σύγχρονο σχολείο που θα εξασφαλίζει τις ανάγκες του, θα σταθεί και αυτός αύριο μεθαύριο στο πλάι του. Θα βγει μπροστά και θα διεκδικήσει και αυτός. Θα είναι την επόμενη μέρα και αυτός ένας αγωνιζόμενος, ένας που θα αγωνίζεται τέλος πάντων με διεκδικητικό πλαίσιο για να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση. Είναι λοιπόν παράδειγμα οι γονείς και παράδειγμα προς τα παιδιά τους για το πώς θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της καθημερινότητας του σχολείου, τα εργασιακά και όλα αυτά. Ωραία. Θέλει κάποιος συνάδελφος, αφού δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να πάρει το λόγο, να μας μεταφέρει κάποια εικόνα. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 2 ώρες και αυτό είναι καλό και ακόμα υπάρχουν ερωτήσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα θέλουν και όλες να πούνε ή να μεταφέρουν κάποια εμπειρία και από τα παιδιά τους και από την κατάσταση στα σχολεία, αλλά ίσως και από ζητήματα στους χώρους που πρέπει να αναφερθούν, όπως είπε η συνάδελφος πριν αυτό που αντιμετώπισε με την άδειά της. Αλλά και κάποια γνώμη ενδεχομένως για κάποιο ζήτημα που δεν έχει ακουστεί. Ναι, Θοδωρή, κάνε unmute. Καλησπέρα σε όλους πρώτα απ' όλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές για την ωραία και πλούσια εμπειρία που μας μετέφεραν και επιστημονικά αλλά και από τους λόγους γονιών, γιατί να μας βοηθάει πάρα πολλά πράγματα και να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε. Λίγο πιο δυνατά, Θοδωρή, δεν ακούγεσαι καλά. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους ομιλητές και για την πλούσια πείρα που έχουν μεταφέρει, αλλά και γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε και πού βρισκόμαστε, αλλά και να πάρουμε και αντίστοιχη δράση για να διορθώσουμε τα πράγματα όσο γίνεται και να παρέμβουμε στην κατάσταση.
Και θα ήθελα τώρα να μεταφέρω πρώτα απ' όλα μια πείρα και από τα παιδιά, από τα σχολεία τους και από τον εργασιακό χώρο, για να συμπληρώσω λίγο το puzzle και να κάνω αμέσως και ορισμένες ερωτήσεις βασικά με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο να πω ότι η πρώτη μέρα του lockdown σήμερα, το σχολείο στο οποίο τουλάχιστον πάει μία μου κόρη, που είναι το 107ο Δημοτικό Σχολείο στο 5ο διαμέρισμα, έχει κλείσει ήδη για κορονοϊό, κάνουν απολύμανση. Γενικά δεν ξέρω αν υπήρχε στη λίστα του Υπουργείου, γιατί τώρα προσπάθησα και εγώ να βρω κάπου, αν μήπως δω τη λίστα και εδώ αν είναι κομμάτι, αλλά δεν τα κατάφερα. Και γενικά η ενημέρωση ήταν ψιλοελλειπής, δηλαδή δεν πολύ καταλάβαμε τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν τα κρούσματα. Δηλαδή δεν μας έστειλαν ένα πολύ λακωνικό email ότι θα κλείσει το σχολείο, ότι θα έρθει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, θα εκτιμήσει τι γίνεται και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον κάνουν απολύμανση, γιατί δεν το μάθαμε ακριβώς. Οπότε ξεκινάει πολύ ωραία, ας πούμε, αυτό το ότι τα δημοτικά πρέπει να είναι ανοιχτά, γιατί είναι ασφαλή και όλα είναι καλά. Και από την πρώτη μέρα φαίνεται όλη η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Μετά, ένα δεύτερο είναι που θα ήθελα να θίξω οι εκλογές. Ότι φέτος, από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος της χρονιάς και με βάση τον νόμο που ορίζει το πώς λειτουργούν οι σύλλογοι γονέων, πρέπει να γίνουν εκλογές. Με βάση αυτή την κατάσταση υπάρχει μια δυσκολία, γιατί με το lockdown που θα υπάρξει 3 εβδομάδες τώρα και ενδεχομένως, πώς το λένε, να επεκταθεί και παραπάνω από αυτό με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια δυσκολία στο να οργανωθούμε, γιατί εγώ, ας πούμε, είμαι ένα γονιός που το παιδί μου ξεκινάει τώρα το δημοτικό, είμαι σε μια κατάσταση που ψάχνω να βρω ποιος είναι ο σύλλογος γονέων, τι κάνει, πώς είναι, ποιοι είναι αυτοί που τον απαρτίζουν, ποια είναι η δράση τους και ποια η κατεύθυνσή τους. Και γενικά υπάρχει μια δυσκολία. Οπότε θα ζητήσω από τον Κοκονάτο Θανάση να μας δώσει ορισμένες οδηγίες, έτσι πιο, πώς να το πω, πιο πρακτικές, για το πώς μπορούμε πρώτα απ' όλα να προσεγγίσουμε το ζήτημα και τι σημαίνουν οι εκλογές, πώς γίνονται ακριβώς και τι σημαίνει για τους νέους γονείς η παρέμβαση μέσα ενός σχολείου γονέων και πού μπορεί να φτάσει αυτή. Πώς ίσως ενδεχομένως οργανώνονται τα σωμάτια των συλλόγων γονέων, έχουν ομοσπονδία, έχουν άλλα όργανα κλπ. Έτσι μια βασική περιγραφή, για να κάνω πάσα. Και θα πω και τώρα και ένα τρίτο ζήτημα που η μικρή μου κόρη, ας πούμε, είναι στην νηπιαγωγείο. Στα νηπιαγωγεία μέχρι στιγμής η φοίτηση μέχρι πρότινος ήταν το πολύ διετής. Δηλαδή τα παιδιά πηγαίναν 2 χρόνια προνήπια νήπια και παίρνουν στο δημοτικό. Τώρα με βάση τις φετινές αλλαγές που έχουν γίνει, πολλά παιδιά θα κάνουν 3 ετία στο νηπιαγωγείο, γιατί ακόμα και τα 4 χρόνια, ας πούμε, μπαίνουν στο νηπιαγωγείο. Αυτό δίνει ένα περιθώριο οργάνωσης των γονιών, γιατί πια δίνει ίσως τη χαραμάδα στο να ιδρύσουν συλλόγους γονέων στα νηπιαγωγεία. Γιατί εμείς, για παράδειγμα, έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα στο νηπιαγωγείο μας. Ας πούμε, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, όπως, ας πούμε, μέχρι τα μέσα Οκτώβρη δεν είχαμε δασκάλους. Αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν περίπου 2 με 2.500 ευρώ το χρόνο για υλικά και έξτρα, πώς να το πω, πράγματα που πρέπει να έχει το νηπιαγωγείο, τα οποία τα βάζουμε από την τσέπη μας και από ό,τι βλέπω, έτσι πως λειτουργούν και οι ίδιοι δάσκαλοι, δεν πολύ ψήνονται να πιέσουν για να κάνουμε κάποια μεγαλύτερη παρέμβαση και μαζί, ας πούμε. Και αυτό πρέπει να γίνει κάπως πιο τυπικά και πιο οργανωμένα. Οπότε θα ήθελα και μια γνώμη από αυτό και από το Θανάση, αν μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω. Και το τρίτο και σημαντικό που θέλω να πω, το τέταρτο και σημαντικό που θέλω να πω για να κλείσω, για να μην χρειαστώ το χρόνο σας, είναι στον χώρο δουλειάς. Έχω παρατηρήσει και μου έρχεται και από άλλους συναδέλφους, δηλαδή, που είναι και στο δικό μου χώρο δουλειάς, αλλά και γενικότερα, ότι υπάρχει πέρα από την τάση να ξεφεύγει το ωράριο όταν δουλεύεις ειδικά remote, όπως κατά κόρον γίνεται στο κλάδο μας. Υπάρχει και μια προσπάθεια της εργοδοσίας να σου πει ότι ξέρεις τι, εσύ έχεις παιδιά. Δεν μπορείς ακριβώς εύκολα να δουλέψεις στο σπίτι σου με την παρουσία παιδιών. Οπότε θα ήθελες να μας πεις ποιες είναι εκείνες οι ώρες της μέρας τις οποίες είναι πιο καλά και μπορείς να κάνεις πιο μεγάλη και καλή διαχείριση στα παιδιά σου, ώστε να μην δουλεύεις, ρε παιδί μου, το κανονικό 8ωρο, αλλά που δυνητικά θα μπορούσες τότε να το ελαστικοποιείς, να το σπάσεις δηλαδή, και να ασχολείσαι κάποιες ώρες με τα παιδιά σου, με αποτέλεσμα τελικά κάποιες ώρες να δουλεύεις, με αποτέλεσμα να δουλεύεις πρακτικά όλη μέρα. Το οποίο αυτό έρχεται λίγο πιο έντονα και πολλές εργοδοσίες κάνουν την προσπάθεια να το συντονίσουν, να το συνεννοηθούν με τους εργαζόμενους σε ατομικό επίπεδο. Το οποίο προσπάθησαν και σε μένα να το κάνουν σε έναν βαθμό στην εταιρεία που δουλεύω. Οπότε ίσως θα έπρεπε και αυτό λίγο, ίσως με κάποια ανακοίνωση, με κάποια παρέμβαση, να το δούμε και σαν σωματείο. Και το λέω και στην υπόψη της διοίκησης αυτό.
Και να πω ότι γενικά, συνάδελφοι, θα πρέπει, γιατί το βλέπω και στους γύρω μου, να έχουμε την έννοια στους συναδέλφους, ειδικά στο χώρο εργασία μας γύρω. Δηλαδή, σε εμάς, επειδή δουλεύει πολύ κατά κόρον το remote, θα είναι καλό να γυρνάμε και να έχουμε την έννοια όλων των συναδέλφων που βρίσκονται, τι κάνουν. Γιατί σε εμάς, ας πούμε, υπάρχουν συνάδελφοι στους οποίους τα παιδιά τους έχουν κρούσματα στο σχολείο και είναι κλεισμένοι στο σπίτι και προσπαθούν να κάνουν τεστ και προσπαθούν και περιμένουν να δουν τι θα γίνει με αυτό και έχουν μια αλφαγωνία. Μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, ας πούμε, να μπορούν να κάνουν ακόμα και τα βασικά τους ψώνια, όσοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι. Να υπάρξει ιδιαίτερος φόβος. Οπότε θα ήταν καλά όλοι μας να το έχουμε στο νου μας όσοι είναι εδώ, να ανιχνεύουν το χώρο γύρω τους, να το διαβάζουν και να ρωτάνε συχνά τους συναδέλφους, να επικοινωνούν όσους περισσότερους μπορούν, ώστε αυτό το πράγμα που είναι lockdown να μην μας καταντήσει να είμαστε κλεισμένοι στους τέσσερις τοίχους με πέντε γραμμές κώδικα ή ένα δίκτυο μπροστά μας, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε και να αντιμετωπίσουμε τι γίνεται γύρω μας και να οργανωνόμαστε όσο γίνεται για να καταλάβουμε και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν παρέφερα τον χρόνο σας. Ωραία, δεν έφαγε τον χρόνο μας, Θοδωρή. Κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο? Θανάση, μετά, αν θέλεις να απαντήσεις αυτό που είπε ο Θοδωρής. Αν δεν υπάρχει άλλος, θα δούμε. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει unmute το μικρόφωνο του ή να γράψει στο chat ότι θέλει να μιλήσει? Ωραία, μάλλον δεν βλέπω κάποιον. Οπότε, Θανάση, πες για αυτό που ζήτησε ο Θοδωρής και μάλλον το κλείσουμε, γιατί... πάλι το μικρόφωνο σου λίγο. Ναι. Αφού δεν έχουν απορίες πολλές, όλοι θα μπουν στους λόγους γονέων οι γονείς, φαντάζομαι τώρα, άμεσα. Είναι λυμμένα δηλαδή όλοι. Πώς κάνουν εκλογές? Ναι, πραγματικά είναι δύσκολη κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε κατεύθυνση και από την ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος στις περιοχές που ήταν γκρι να ανασταλούν προς το παρόν οι συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση που περιμένουμε να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, να περάσουμε αυτό το, τις 15-20 μέρες που έχουμε πλέον μπροστά μας για, για να περάσουμε σε άλλη ζώνη, να μην έχουμε τέτοιους περιορισμούς στις συνελεύσεις και να προχωρήσουμε να κάνουμε εκλογές. Να πω ότι στους συλλόγους γονέων υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες. Υπάρχουν οι σύλλογοι γονέων, που είναι τα πρωτοβάθμια όργανα των συλλόγων. Υπάρχει ένωση γονέων, που είναι το δευτεροβάθμιο όργανο σε επίπεδο Δήμου. Η Ομοσπονδία Γονέων, το τριτοβάθμιο όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, που εκπροσωπεί όλους τους μαθητές, όλους τους γονείς μαθητών σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, οι εκλογές εκεί που υπάρχουν οι σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι με βάση και τον νόμο την περίοδο αυτή, μέχρι και πριν την καραντίνα, τέλος πάντων, να προκαλέσουν εκλογές ή τουλάχιστον πάντοτε σίγουρα νωρίτερα από τις εκλογές του δευτεροβάθμιου οργάνου. Στο πέμπτο διαμέρισμα, ας πούμε, που είναι εκεί ο Θοδωρής, η Ένωση Γονέων εκεί, έτσι για να το λέμε και να ξέρουμε και πώς λειτουργούν και τι προσανατολισμό έχει κάθε σύλλογος, αποτελεί την μπατερίτσα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, συμφωνεί σε όλα όσα κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η διοίκηση του Δήμου εννοώ, χωρίς να βάζει κανένα διεκδικητικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δεκάδες προβλήματα που έχουν τα νηπιαγωγεία σε αυτή την περιοχή είναι γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης πάει να εφαρμόσει τη δείχνη προσχολική αγωγή χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς τίποτα, βάζοντας κύμπο στις αυλές των σχολείων, κλείνοντας και τον παραμικρό χώρο που είχαν οι γονείς. Και απ' την άλλη, η Ένωση εκεί χειροκροτεί και λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Άρα, απευθυνόμαστε στον ίν υπάρχον σύλλογο. Ζητάμε να μάθουμε πότε θα προγραμματίσει εκλογές, βάζουμε υποψηφιότητα στις εκλογές και φροντίζουμε να βγάλουμε και αντιπροσώπους και για το δευτεροβάθμιο όργανο, για την Ένωση. Υπάρχει ένας
περιορισμός, μάλλον μια δικλίδα τέλος πάντων, ότι για να μπορεί ένας σύλλογος να νομοποιηθεί και στο παραπάνω όργανο, αλλά και στο σχολικό συμβούλιο του σχολείου, πρέπει να πιάσει το 1/3 των μαθητών. Δηλαδή, σε ένα σχολείο, για παράδειγμα, που φοιτούν 300 μαθητές, πρέπει να έρθουν και να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν 100 μαθητές για να νομοποιηθεί ο σύλλογος. Εντάξει, για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να μπει και στο site της asgme.gr που έχει αναλυτικά όλες τις κατευθύνσεις. Εκεί υπάρχει και το αλφαβητάρι, τον οδηγό των οργανώσεων γονέων, που μπορεί αναλυτικά εκεί να δείτε όλα, γιατί θα πιάσω ένα αναλόγο τώρα πώς κάνουμε τις εκλογές κτλ. Ναι, στην προσχολική και στον νηπιαγωγείο είχαμε δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, με τη δυνατότητα αυτή, γίνεται να οργανωθούν καλύτερα οι γονείς. Έχει δίκιο ο Θεοδωρής, και είναι κάτι που το προτρέπουμε, και είναι η κατεύθυνση και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας αυτό. Να σκεφτείτε ότι στην νηπιαγωγεία παλιότερα πήγαινε σε ένα χρόνο και έφυγες, οπότε δεν μπορούσες οργανωμένα να ξεκινήσεις κάτι. Και επίσης είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί είναι αυτοί που ζητάνε από τους γονείς να καλύψουν και τις βασικές, τα βασικά ζητήματα. Εκεί πρέπει οργανωμένα οι γονείς να διεκδικήσουν χρήματα που υπάρχουν για την κάλυψη τέτοιων αναγκών στα νηπιαγωγεία από τους δήμους. Οι δήμοι είναι αυτοί που χρηματοδοτούν τέτοια ζητήματα που ανέφερε ο Θεοδωρής, που έχουν να κάνουν και με δραστηριότητες στο σχολείο, με παιχνίδια, με κουρτίνες, με οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται ένας νηπιαγωγός για να βοηθήσει τους μαθητές. Αυτό, κυρίως δηλαδή η κατεύθυνση των συλλόγων γονέων είναι απέναντι στο Δήμο, που έχει στην ουσία και την κύρια ευθύνη για την χρηματοδότηση της σχολικής μονάδας και για τη συντήρηση, και μετά προς το Υπουργείο, προς την κάθε κυβέρνηση και για το εκπαιδευτικό κομμάτι, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, τη συμπλήρωση των κενών κτλ. Ή για τις μεταφορές των μαθητών που δεν είπαμε, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή σίγουρα φάγαμε και πολύ χρόνο, τα προβλήματα με την εκπαίδευση προφανώς και δεν λύνονται και απαντιόνται όλα σε αυτό το χρονικό περιθώριο που έχουμε. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι μπαίνοντας μέσα στο σχολείο, βλέποντας πραγματικά τα προβλήματα στο σχολείο και με την πανδημία αλλά και νωρίτερα, θα βγάλουμε συμπεράσματα και θα μπορέσουμε οργανωμένα να διεκδικήσουμε απαντήσεις και λύσεις για αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος, να πούμε το εξής κλείνοντας. Σαν σε tip, δεσμευόμαστε ότι και όσο έχουμε το lockdown διαδικτυακά, αλλά και στη συνέχεια διαζώσεις με συσκέψεις και συνελεύσεις θεματικές, θέλουμε να συνεχίσουμε την συζήτηση και για τα ζητήματα αυτά που αφορούν την παιδεία και τα προβλήματα στα σχολεία, αλλά και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με πλευρές που μπορεί να φαντάζουν ότι δεν είναι οι πιο συνηθισμένες για ένα σωματείο, αλλά κατά τη γνώμη μας πρέπει να απασχολούν. Οπότε θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια όσο γίνεται περισσότερα θέματα να συζητάμε και να έρχομαι σε συντονισμό με άλλους φορείς, όπως σήμερα η Σύλλογη των Εκπαιδευτικών και η Σύλλογη Γονέων. Να πούμε όμως ότι μέσα στην πανδημία και σε όλο αυτό τον κακό χαμό που συζητάμε, η κυβέρνηση βρήκε δυνατότητα και βρήκε και, ας το πούμε έτσι, κίνητρο και ενθουσιασμό να ετοιμάσει ένα ιδιαίτερα αντεργατικό νομοσχέδιο, το οποίο, αν έχετε ήδη παρακολουθήσει στις ειδήσεις, στα διάφορα site, το παίζουν παντού, το οποίο έρχεται να χτυπήσει καταρχήν τον εργάσιμο χρόνο, το σταθερό 8ωρο, μιλάνε για 10ωρο αν το είδατε, και διευθέτηση στην ουσία του χρόνου εργασίας. Επίσης να χτυπήσει το δικαίωμα στους εργαζόμενους να αντιδρούν, να οργανώνονται, να κάνουν απεργίες, χτυπώντας και αλλάζοντας τις διατάξεις που αφορούν το συνδικαλιστικό νόμο και το πώς θα λειτουργούν τα σωματεία. Θέλω να πούμε δηλαδή ότι μπορεί η σημερινή μας συζήτηση να έχει να κάνει με τα ζητήματα των σχολείων και ήταν πολύ πλούσια και η συζήτηση και οι ερωτήσεις και οι πολύ χρήσιμες οι τοποθετήσεις των ομιλητών μας, αλλά μπροστά μας έχουμε μια μάχη πολύ συγκεκριμένη και για το
για την αποτροπή αυτού του εκτρώματος που φαίνει η κυβέρνηση. Ήδη πολλά σωματεία και ομοσπονδίες ανά τη χώρα έχουν πάρει απόφαση για απεργιακή απάντηση, αν τολμήσει να το φέρει στη Βουλή για ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο. Και θέλω να πω λοιπόν ότι σχεδιάζουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα άλλη μια τέτοια συζήτηση όπως κάναμε τώρα, η οποία θα αφορά αυτό το ζήτημα, το νέο νομοσχέδιο και την απάντηση που πρέπει να δοθεί από το εργατικό κίνημα, στην οποία θέλουμε πάλι να είστε όλοι παρόντες και να όχι μόνο παρόντες στο διαδικτυακό κομμάτι, αλλά και στην όποια κινητοποίηση και απεργιακή απάντηση αποφασιστεί. Ήδη για τις 26 του Νοέμβρη έχουν επαρθεί πρώτες αποφάσεις και μάλλον και εδώ πέρα προς το εκεί θα πάμε. Θα ενημερωθείτε όπως και να έχει από τα μέσα του σωματείου μας. Το θέμα είναι να είμαστε όμως εδώ και σε μια καλή συζήτηση για να εξηγήσουμε τι πάμε να φέρουν, γιατί το φέρουν με τρόπο ύπουλο και με προπαγάνδα που θέλουν να δείξουν ότι τάχα μου εξυγχρονίζουν κάποια πράγματα. Και αφετέρου να μπορέσουμε στους χώρους μας δουλειάς να οργανώσουμε την πάλη για να το αποτρέψουμε. Οπότε θα είμαστε σε επαφή και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Για όσους δεν είναι μέλη του σωματείου μας, έχουμε στο chat βάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Να μπείτε και στο site του σωματείου μας να ενημερώνεστε, αλλά και να γραφτείτε, να σας έρχονται και τα email τώρα που είμαστε σε κατάσταση lockdown, αλλά και αύριο μεθαύριο να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά, να μας πείτε τα προβλήματα στο χώρο δουλειά σας, να μπορέσουμε να παρέμβουμε, να μπορέσουμε να οργανώσουμε και άλλους συναδέλφους. Λοιπόν, ευχαριστώ ξανά τους ομιλητές. Η Σοφία έφυγε νωρίς, αλλά το Θανάση και τον Ηλία. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή εκδήλωση. Υγεία και καλή δύναμη σε όλους. Έτσι. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά όλοι.